Ξεκινάμε με πρώην μερισίας, έγκριση χορήγησης ή μη προέγκριση αθέας ίδρυσης επιχείρηση μαζικής εστίασης Παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος και αναψυχής στη Μαργαρίτα Καρακόλη του Ιωάννη, Περικλέως 8 Βέλια. Συμφωνούμε ομόφωνα. Εισηγητικό είναι ένα ιστορικό, το τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής στην υπηρεσία μας. Με ποιον τρόπο η υπηρεσία αποφάσισε να χειριστεί έτσι όπως το χειρίστηκε το θέμα και επίσης το τι έχει γίνει σήμερα σε σχέση με την επιχείρηση. Σήμερα η επιχείρηση έχει αδειοδοτηθεί. Δεν έχει αδειοδοτηθεί σαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ως περίπτερο και χωρίς να μπορεί να πουλήσει τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης την οποία επικαλείται η εισήγηση. Από τα 18 δραστηριότητες έχει πάρει τις 2. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν θεωρείται κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σήμερα, κύριε Αντρίμα. Η αίτηση είναι σαν συγκεκριμένη. Κάνατε αίτηση και τροποποίησατε βάσει του άρθρου 1 της περίπτωσης 18 τη σκία. Έτσι αδειοδοτηθήκατε. Και κατά τη γνώμη μου, αυτή η κουβέντα σε αυτό το επίπεδο είναι περιττή. Δηλαδή, εφόσον το μαγαζί έχει αδειοδοτηθεί, εμείς για ποιο λόγο επανερχόμαστε σε ένα παλαιότερο αίτημα? Η επιχείρηση λειτουργεί και έχει αδειοδοτηθεί. Για ποιο λόγο εμείς επανερχόμαστε από την υπηρεσία μας, έτσι? Κύριε Αντιδήμαρχε, επανέρχεστε διότι εσείς αρνηθήκατε να χορηγήσετε άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή, αρνηθήκατε να χορηγήσετε άδεια, να σας πω ακριβώς για ποια πράγματα. Για κάβα εμφιαλωμένων ποτών, πώληση τυποποιημένων παγωτών, κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας, παντοπολείο, πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήριο άρτου, πρατήριο ελαίων, οπωροπολείο και κατεψυγμένα προϊόντα. Γι' αυτά τα αρνηθήκατε. Δεν έχουμε αυτές τις δυνατότητες, οι οποίες περιλαμβανόταν στην αίτηση η οποία έρχεται στην κρίση του Συμβουλίου σας. Συνεπώς, το εάν εμείς κάναμε νέα αίτηση και πουλάμε μόνο τσιγάρα σήμερα, ενώ δεν θα νοικιάζαμε ένα κατάστημα για να πουλάει μόνο τσιγάρα, το οποίο είναι 100 τετραγωνικά μέτρα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ένομο συμφέρον και η ετούσα, η οποία είναι η εταιρεία, η συγκεκριμένη κυρία η οποία υποβάλλει την αίτηση, αλλά έχει και ένομο συμφέρον και η ιδιοκτήτρια, διότι έτσι απομειώνεται σημαντικότατα την αξία ενός ακινήτου, εάν τυχόν αρνηθείτε να συζητήσετε το θέμα ή το απορρίψετε. Αυτό θα είναι στην κρίση σας βέβαια, αλλά έχει ένα συμφέρον να ακουστεί. Εν πάση περιπτώσει,
Αν θέλετε να προχωρήσουμε τη διαδικασία, ο κύριος συνάδελφος. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ να μου δώσετε ένα λόγο. Έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε? Όχι. Ναι, παρακαλώ το όνομά σας και την ιδιότητά σας. Στάρης Προβατήδης, δικηγόρος του Πρωτοδικείου Κατερίνης. Και παρέσαμε σήμερα σαν πλειοψηφίους δικηγόρους της κυρίας Δωροθέσκου Πούλη, της ετούσας δηλαδή. Προσέξτε να δείτε τώρα, κυρία Πρόεδρε και κύριοι σύμβουλοι. Ο κ. Αντιδήμαρχος έβαλε ένα θέμα, αλλά θα έλεγα έτσι κατά έναν τρόπο αντιδικονομικό. Εάν πράγματι όπως το λέει ο κ. Αντιδήμαρχος, ο οποίος φαίνεται να πούμε ναι, το βράδυ του συγκεκριμένου σημείου. Το μικρόφωνο σου μπορεί να το ανοίξετε. Ναι, λίγο πιο δυνατά να πούμε. Θα ήταν αυτό που λέμε με δικιά εμείς οι δικηγόροι, ότι κοιτάξτε να πούμε σήμερα να μην έτσι σε συνόδου του Συμβουλίου σας δεν έχει νόημα αντικείμενο. Αυτό όπως θέλετε, δεν συμβαίνει. Διότι πράγματι υπάρχει σήμερα μια λειτουργία αυτού του καταστήματος, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος, ο κ. Χασόδης, εδώ δεν έχουμε ένα κατάστημα γεωμονικού ενδιαφέροντος. Θα υπήρχε ένα πρόβλημα όμως. Δηλαδή, οικονομικά, τώρα είμαστε στην οικονομία, δεν πήγαμε ακόμα στην ουσία. Το οικονομικά θα ήταν το εξής. Εάν πράγματι είχατε νόμοι έως σήμερα μια παρέτηση από την προηγούμενη αίτηση, θα λέγουμε ότι πράγματι δεν υπάρχει ένα ενόψη τη δεύτερη νέα αίτηση, δεν υπάρχει αντικείμενο να μιλάμε σήμερα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Άρα δηλαδή, η πρώτη αίτηση, η οποία πρέπει να πω ότι την οπάθησε, θα σας πω παρακάτω τι συμβαίνει, την οπάθησε να έρθει την ώρα του συμβουλίου σας, είναι εκκρεμής. Άρα η πρώτη αίτηση που έχει ένα άλφα να πούμε έτη, το οποίο έτοιμα είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή, εγώ θέλω να μπορώ να κάνω με την προέγγιση που θα μου χορηγηθεί αυτές τις δραστηριότητες, αυτό δεν το έχω. Άρα αυτό είναι το αίτημα να μας προσεγγίσω. Η δεύτερη αίτηση είναι αλήθεια να πούμε ότι περιορίστηκε σε δύο δραστηριότητες αυτό που λέει να πούμε η κοινή υπουργική απόφαση στο 18-19. Δηλαδή στις περιπτώσεις 18-19. Να σημειωθεί όμως αυτή είναι εξαιρετική διαδικασία. Αυτή είναι η εξαίρεση. Ο κανόνας είναι πάνω. Άρα για τον κανόνα δηλαδή σχετικά με τις κύριες δραστηριότητες είναι η εκκρεμής αίτησή μας. Αυτή σύντημε πρέπει σήμερα να τις δείτε μαζί, να συνεδικαστούν όπως λέμε μετά το συμβουλίο σας. Διότι προσέξτε, εάν πείτε να δούμε τέτοιο, προσέξτε. Εάν πάμε στην, αυτό που λέμε στο άρθρο 1, στις περιπτώσεις 18 και 19, τότε προσέξτε, δεν μιλάμε για κατάσταση του κοινωνικού ενδιαφέροντος. Άρα δηλαδή δεν έχετε να πούμε την αφοαστική αρμοδιότητα που έχετε. Άρα πρέπει να δούμε το κατάστημα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Εκεί έχουμε την πρόβλεψη της άδειας, δηλαδή της προέγγισης και μετά της χορήγησης άδειας, αν χρειάζεται. Θα το δούμε αυτό. Και εδώ βέβαια δεν προβλέπεται να πούμε στάδιο τέτοιες αδειοδότηση. Άρα, καταληκτικά, οι δύο αιτήσεις πρέπει να συνεκδικαστούν σήμερα ενώπιον σας, διότι δεν υπάρχει παρέτηση από τη μία, άρα είναι έγκυρη και έχει ένα αίτημα το οποίο εκκρεμεί ενώπιον σας και ένα αίτημα έχει να πούμε η δεύτερη αίτημα, τα οποία είναι ξέφρα. Τα αυτά τα δύο μπορεί να συμβαδίζουν, να πάνε παράλληλα. Το ένα όμως δεν αναιρεί το άλλο. Εάν η δεύτερη αίτηση πράγματι ήταν, είχε μια αντίθεση προς την πρώτη, θα λέγαμε ότι η δεύτερη χτυπάει την πρώτη. Έχω μια αντίφαση. Δεν το έχουμε αυτό. Εκεί έχει ορισμένη. Ορίστε, κυρία Πρόεδρε. Δεν έχουμε δεύτερη αίτηση. Εμείς έχουμε μία αίτηση που έκανε ο πολίτης και το Γραφείο Αδειών έστειλε στη Δημοτική Κοινότητα το εισηγητικό. Αυτό δεν υπάρχει δεύτερη αίτηση. Αυτό εξυπηρετεί καλύτερα από τους ισχυρισμούς μας. Καλύτερα εξυπηρετεί ο σήμερα, αλλά αυτή να πούμε η εκκρεμής αίτησή μας με τελικά. Θα ήθελα να κάνω μια σημείωση για να μην δημιουργείται να πούμε. Να μην δημιουργούνται τις παρερμηνίες να πούμε στους κύριους συμβούλους. Ότι όσοι εισάγεται το θέμα, όσοι εισάγεται δηλαδή απόρριψη, πώς το είπατε κυρία Πρόεδρε, δεν το συγκρατήσαμε. Ναι, γι' αυτό πάλι δεν ευθύνεται στη δημοτική κοινότητα. Απόρριψη ή μη. Έτσι ήρθε από το τμήμα Διόρθωση. Όχι, όχι, απόρριψη ή μη. Απόρριψη. Πώς το είπατε, όχι, δεν είπατε. Απόρριψη αιτήματος. Ναι, κοιτάξτε. Απόρριψη αιτήματος δεν μπορεί να έχουμε ενώπιον σας, διότι η αφαστική αρμοδιότητα κατά νόμο ανήκει στο συμβούλιο σας. Άρα είναι η υπηρεσία να πούμε εισηγείται. Δεν αποφαίνεται. Το αν θα απορριφθεί το αίτημα ή απερίφθη να μην θα απορριφθεί, αυτό είναι ένα φασικό αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Αυτό δεν μπορεί να το λέει έτσι. Άρα κανονικά θα έλεγε εισάγεται η αίτηση για τη χορήγηση προέκρισης αδείας. Αυτό θα έπρεπε να έλεγε η υπηρεσία. Και αυτό που είπα προηγουμένως είναι αλήθεια ότι δεν ξέρω γιατί η υπηρεσία έπεσε και διστακτική και έπρεπε να υποβληθεί ένα άλφα υπόμνημα, που νομίζω θα είναι στο φάκελο που σχηματίστηκε, ένα δεύτερο υπόμνημα, μόνο και μόνο δηλαδή να παλεύουμε περίπου δύο μήνες, αν θα πρέπει να πούμε η αίτηση αυτή και τη χορήγηση προέγκριση σε πρώτη φάση, πάντα προέγκριση, θα έπρεπε να πούμε δύο μήνες να ταλαιπωρεί να πούμε τις υπηρεσίες του Δήμου Βέλης. Αυτό δηλαδή το θεωρώ πραγματικά, το λέω εκ των προτέρων, απαράδεκτο.
εφόσον δεν υπήρχε μια συμφωνία με την υπηρεσιακή, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί, άμεσα, εφόσον υπηρετήθηκε ρητό αίτημα από εμάς, έπρεπε να εισταθεί στο αρμόδιο όργανο, που είναι το συμβούλιο σας, το οποίο πράγματι κατά νόμο έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καλλικράτη, και να αποφαθεί το όπως σας έχει συνάδει. Εν πάση περιπτώσει, να μην παραπονούμε τα εξ αρχής, αυτά να πούμε είναι περασμένα. Σήμερα εισάγει την υπόθεση, να μπούμε σιγά σιγά στην ουσία της υποθέσεως, να δούμε τι λέει, δεν το είπε ο κύριος αντιδήμαρχος, μας είπε αυτό, δηλαδή αν θα είναι περιττό ή όχι, το οποίο δεν είναι, δεν αντιφάσκουμε με αυτά τα δύο αιτήματα, άρα να δούμε τι λέμε για την ουσία, εάν δηλαδή τα δικαιολογικά τα μέχρι τώρα που πληθέντα στηρίζουν και δικαιολογούν ένα αίτημα, μια αποδοχή του αιτήματος και άρα με τη χορήγηση της προέκρισης, ή αν αυτό δεν αρκεί και χρειάζεται κάτι παραπέρα. Και από εκεί πέρα να αναπτύξουμε τους άλλους σχεδιασμούς μας. Κάποια άλλη τοποθέτηση από πολίτη. Εγώ εκπροσωπώ την κυρία Κοραλία Βαρελοπούλου. Η οποία είναι η ιδιοκτήτρια, η κυρία μαζί με τα παιδιά της του συγκεκριμένου ακινήτου και έχει έννομο συμφέρον, διότι της αμφισβητείται η δυνατότητα σε ένα κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Ελιάς, όπου όλα τα υπόλοιπα καταστήματα έχουν άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, να λάβει άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για αυτά που έχει η αίτηση, δηλαδή για παντοπολείο, ποτά, παγωτά κτλ. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία να το λάβετε υπόψη, κυρίες και κύριοι συμβούλοι. Την κυρία Βαγαπούλου αυτό το νίκιαζε παλαιότερα και για πάρα πολλά χρόνια με άδεια του Δήμου, σαν καφετέρια και έτσι. Έμενε το κατάστημα αυτό επί τρία χρόνια ξενίκιαστο γιατί δεν ήθελε να το κάνει καφετέρια. Επέλεξε αυτή την επιχείρηση που είχε το περίπτερο και που θα είχε αυτές τις δυνατότητες, ακριβώς γιατί δεν θέλει να συμβάλλει ούτε στην υπορρύπανση ούτε οτιδήποτε. Αλλά να τη στερείτε το δικαίωμα, όχι εσείς με α ή ι είναι το στερείτε, έτσι παθητικό, να τη στερείτε το δικαίωμα μια ιδιοκτησία η οποία βρίσκεται στην οδό Ελιάς, ύστερα από μια περίεργη αιμονή κάποιων ανθρώπων, να μην μπορεί να το νοικιάσει στο μέλλον ή να το αξιοποιήσει σαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταλαβαίνετε ότι είναι σοβαρό. Δύο λόγια για το ιστορικό. Υπευλήθη η αίτηση. Έχετε όλα τα στοιχεία τα οποία έχετε διαβάσει, ενώ ήταν απόλυτα σύνομη κατά την άποψή μας, υπήρξε μία εισήγηση εντελώς απολυτική από πλευράς της υπηρεσίας. Σας ζήτησα στο προηγούμενο συμβούλιο να το αναβάλλετε και να ενημερωθεί ο κύριος αντιδήμαρχος. Οφείλω να σας πω ότι ενημερώθηκε ο κύριος αντιδήμαρχος. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία, παρουσία και του προϊσταμένου του αρμόδιου γραφείου του κυρίου Καρατζούλα στο γραφείο του κυρίου αντιδήμαρχου. Πρότεινα για να λυθεί το ζήτημα να υποβληθεί ένα ερώτημα από πλευράς του Δήμου, όπως έκανε στο παρελθόν, στην νομική υπηρεσία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων ή στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέρειας, ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, να υπάρξει μια γνωμοδότηση. Υπήρξε λοιπόν εκεί μια αίσθηση καταρχήν ότι συμφωνούσαμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Στη συνέχεια η υπηρεσία συνέταξε και τη μορφή του ερωτήματος θα υποβαλότανε στο Δικηγορικό Σύλλογο ή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Παρόλο που ουσιαστικά επαναλαμβάνει τα αυτά που ήταν στην εισήγηση και ήταν εντελώς μεροληπτικό το ερώτημα, εγώ συμφώνησα. Συμφώνησα εδώ να υποβληθεί. Να υποβληθεί ούτως ώστε και εσείς να έχετε πια μια καθαρή εικόνα και εμείς να έχουμε μια καθαρή εικόνα τι συμβαίνει. Στη συνέχεια με πληροφόρησε ο κύριος αντιδήμαρχος ότι η υπηρεσία δεν θα το στείλει αυτό το ερώτημα και ενδεχόμενα θα κάνει ερώτημα στο Υπουργείο. Και είπα ακριβώς τον κύριο Σλάνοβου, κόρακα κοράκου μάτι δεν βγάζει. Για νομικά ζητήματα δεν μπορούν να αποφαίνονται υπάλληλοι διοικητικοί. Και βέβαια γνωρίζω πολύ καλά γιατί η υπηρεσία
υπηρεσία του Δήμου οδήγησε τον κύριο Ασλάνογλου, ο οποίος ο άνθρωπος δεν είναι νομικός, να μην επιλέξει αυτή τη διαδρομή. Γιατί 3-4 χρόνια πιο μπροστά, σε ένα άλλο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου ο ίδιος ο εισηγητής, όπως είναι στην παρούσα, με άλλο προϊστάμενο, εισηγεί το ότι θα έπρεπε πάλι να ερωτηθεί για μία άδεια καταστήματος η αρχαιολογική υπηρεσία. Η τότε δήμαρχος υπέβαλε ερώτημα στην υπηρεσία, στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, και όταν ήρθε η γνωμοδότηση, η οποία δικαίωνε απολύτως τις απόψεις μας και δεν δικαίωνε την υπηρεσία, διότι έλεγε ότι τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που είναι στη συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση είναι περιοριστικά και δεν μπορεί κανένας να τα αυξήσει. Και για να καταλάβετε τι εννοώ, πρέπει να σας δώσω και ορισμένα έγγραφα να τα ξέρετε. Υπάρχει πράγματι, γιατί αυτό άκουσα από τον κύριο Καρατζούλα, το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα που προβλέπει τα του προελέγχου, γενικά και αόριστα. Στη συνέχεια, το 2010, με τον 3844 νόμο, θα το δώσω σε όλους, πέρασε το εκεί, Μιχάλη, αν έχεις την καλοσύνη, σε παρακαλώ. Όχι, όχι αυτό. Αυτό, περάστε το. Έχω τρία αντίγραφα να τα δώσω για όλους σας, το οποίο είναι τροποποί αποδοχή μίας απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας σε όλα τα κράτη-μέλη, έγινε με σχεδόν πολύ μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεκτός αυτός ο νόμος, και μάλιστα στην αιτιολογική του έκθεση έλεγε τα εξής, θα σας δώσω και αντίγραφο. Υπενθυμίζεται σχετικώς ότι από οικονομικής πλευράς ο τομέας των υπηρεσιών, όπως είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο τριτογενής τομέας σήμερα είναι ο σημαντικότερος τομέας στην οικονομία μας. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι υπηρεσίες καλύπτουν, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, καλύπτουν το 60,41% της προστιθέμενης αξίας και το 58% της απασχόλησης. Ακριβώς λοιπόν με αυτόν τον νόμο, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε ο περιορισμός της γραφειοκρατίας στο άρθρο 14. Θα σας το δώσω, το έχετε πίσω, είναι τελευταίο. Λέει ότι εξιζοδοτούσε τον Υπουργό Εσωτερικών και όλους τους αρμόδιους υπουργούς να εκδώσουν κοινή υπουργική απόφαση στην οποία να παρατίθενται, ακούστε τι λέει, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε η αίτηση να θεωρείται πλήρης. Αυτό λέει ο νόμος. Στη συνέχεια, κατ' εφαρμογή και κατ' εξιοδότηση του συγκεκριμένου νόμου, εκδίδεται σε ό,τι αφορά γενικότερα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος το 2013 μια κοινή υπουργική απόφαση, στην οποία είναι του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Και καθορίζουν με αυτήν την κοινή υπουργική απόφαση για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφού, γιατί λέει, λαμβάνοντας υπόψη στις διατάξεις των άρθρων 80 και τα λοιπά του Δημοτικού και Κοινωνικού Κώδικα, τη νέα νομοθεσία περί περιορισμού της γραφειοκρατίας και τα λοιπά, καθορίζουν τι πιστοποιητικά και τι χαρτιά πρέπει να υποβάλει ένας επιχειρηματίας, είτε για την προέγκριση, είτε για την έγκριση. Και για να μην μένει μάλιστα καμία αμφιβολία, εκτός του ότι λένε ρητά, και είναι υπογραμμισμένο ότι ο Δήμος, ο οικείος Δήμος οφείλει να μην αναζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον τον ανωτέρω. Λέει
ξεκαθαρισμένα. Τα έχει μοίρασε αυτή την αρχή. Ότι για την προέγκριση απαιτούνται δύο μόνο δικαιολογητικά. Ένα, το διάγραμμα παροχής περιοχής και δεύτερον υπεύθυνη δήλωση. Και μάλιστα έχει και κουτάκια για να συμπληρώσει η υπηρεσία αν κατατέθηκαν με την αίτηση ή αν θα προσκομιστούν στη συνέχεια. Και σε ό,τι αφορά τα καταστήματα που... Όχι, αυτό είναι δικό μου. Τα καταστήματα τα οποία πολλούν... Λιανική διάθεση. Λιανική διάθεση και τα λοιπά. Βγήκε μια καινούργια εγκύκλωση, πάλι κατ' εφαρμογή της προηγούμενης διάθεσης, 31 Δεκεμβρίου 2013, που λέει ακριβώς τα ίδια δύο της προέγκρισης. Εάν δείτε πόσα ζητούν οι υπηρεσίες του Δήμου με το έγγραφό τους, ζητούν 7 πιστοποιητικά για την προέγκριση. Στην οποία προέγκριση, όταν υπογράφει και ο Υπουργός Πολιτισμού, γιατί αν ξέρετε, για να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση, δεν υπογράφει έτσι. Κάθε Υπουργείο έχει το νομικό του τμήμα και κοιτάει να κατοχυρώσει εκείνα που είναι κατά το Υπουργείο τα αναγκαία να κατοχυρωθούν. Δεν λέει πουθενά να ζητάτε τέτοιο πράγμα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν λέει πουθενά να ζητάτε τέτοιο πράγμα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν απαιτείται. Τι αντελήφθη εγώ από την υπηρεσία, από τον κύριο Καρατζούλα, όταν κουβεντιάσαμε στον κύριο, με τον κύριο Αντιδήμαρχο. Ότι το άρθρο 80 εμείς το ερμηνεύουμε όπως ίσχυε όταν ψηφίστηκε και όχι με τους μεταγενέστερους νόμους και υπάρχει, μου είπανε, και το άρθρο 10 του αρχαιολογικού νόμου. Και εκεί έμεινα έτσι. Εναός έμεινα όταν άκουσα το άρθρο 10. Και το επικαλείται αυτό η υπηρεσία το άρθρο 10, όταν όσοι άνθρωποι δεν είναι νομικοί, και ευτυχώς που είναι ο κύριος Παπαστεργίου εδώ, δεν είναι νομική, γιατί αυτό του είχε πει ενδεχόμενα η αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν κάνανε τον κόπο να κατέβουν λίγο παρακάτω και να δουν το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του αρχαιολογικού νόμου, στο οποίο, από το οποίο προκύπτει πότε έχει εφαρμογή το άρθρο 10 και πότε θα πρέπει να ζητάμε να γνωμοδοτήσει η αρχαιολογική υπηρεσία κάθε μορφή. Δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ. Σας λέω ότι έχει απαντήσει ήδη ο έμπειρος νομικός του Δήμου, ο κύριος Παπαστεργίου. Το 2000, δεν θυμάμαι, όταν κατηγορούμενη ήταν η κυρία Δήμαρχος και στην οποία με μια εμπεριστατωμένη εισήγηση του που υπευλήθη στο δικαστήριο, λέει ότι για να έχει εφαρμογή το άρθρο 10 θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 14 εντός των οικισμών να έχει προηγηθεί η απόφαση Υπουργού Πολιτισμού που να καθορίζει ποια είναι η ζώνη Α γύρω από τους αρχαιολογικούς ή ενδιαφερόμενους χώρους όπου δεν επιτρέπεται καμία δόμηση και ποια είναι η απόφαση και ζώνη Β όπου να επιτρέπονται συγκεκριμένες χρήσεις. Και αυτή την νομοδότηση την κατέθεσε στο δικαστήριο και την υπογράφουν αμφότεροι οι δύο συνάδελφοι, ο κύριος Παπαστεργίου και ο πρώην συνάδελφος, ο κύριος Μακρυγιάννης. Και βέβαια, ακριβώς αυτή την απόφαση την δέχτηκε με απόφαση του ο Άριος Πάγος. Δώστε δύο λεπτά εδώ. Με 369 του 2010, με την οποία έλεγε ότι εάν δεν έχουν προσδιοριστεί αυτές οι ζώνες, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση και δεν υπάρχει κανένα ποινικό αδίκημα, γιατί έβλεπε την ποινική διάσταση, για όποιους χορηγήσανε άδεια, όταν δεν έχει προηγηθεί αυτή η απόφαση. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαστεργίου? Είναι αδιάχρονος αυτό το θέμα. Για αυτό το συγκεκριμένο, μια και... Αν μου επιτρέπετε δύο κουβέντες, για να καταλάβουν όλοι και οι ιδιοκτήτες,
Η Δήμαρχος πήγε κατηγορούμενη σε αυτό το θέμα για άδεια που δεν είχε χορηγήσει η ίδια, που είχε χορηγηθεί προδεκαετίας από άλλη δημοτική αρχή. Είναι στην παλιά Μητρόπολη τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν εκεί, που καταδαφίστηκαν. Και πήγε κατηγορούμενη διότι δεν ζήτησε στην ανανέωση, προσέξτε, όχι στην αρχική, δεν πήγε κατηγορούμενη διότι είχε παραγράφει εκείνος ο Δήμαρχος, μήπως ήσασταν και εσείς κύριε συνάδελφε, δεν ξέρω, ο προηγούμενος, διότι δεν ζήτησε. Και πήγε κατηγορούμενη παρόλα αυτά παραπέμπτει και ενώ είπε ότι αυτή η άδεια ήταν χορηγηθήσα. Έπρεπε να αναζητηθούν τότε τα πιστοποιητικά. Του Αρείου Πάγου όμως κύριε συνάδελφε, να σας δεν πω. Μιλάει για ανανέωση, ακούστε να σας πω. Απεφέ αποφαίνεται για, και για χορήγηση αδειών. Γιατί, τι αφορούσε εκείνο το θέμα. Και όταν πήγε κατηγορούμενη και πήγαμε στο δικαστήριο, κατέθεσα εγώ και αυτή είναι η άποψή μου και αυτό το κατέθεσα και με τα αστικά λεωφορεία με τον Πατάπιο. Ότι για να τύχει προστασία σε ένα μνημείο, αυτό ήταν ένα νομικό θέμα που προσπάθησα να απαλλάξω την τότε δήμαρχο, η οποία κατηγορήθηκε και θα δικαζότανε γιατί δεν ζήτησε ένα έγγραφο προηγούμενη δημοτική αρχή. Δηλαδή σαν να λέμε σήμερα που είναι σαν να λέμε για το σημερινό να μην ζητούσε η υπηρεσία. Όταν η υπηρεσία έχει όλα αυτά που εδώ υπήρξε κίνδυνος καταδίκης και αιρετών και δεν θυμάμαι μου φαίνεται παραμπεκότανε και ο υπάλληλος. Και ο διευθυντής. Οι οποίοι δεν ζήτησαν το έγγραφο της αρχαιολογίας σε αντίστοιχο θέμα για ανανέωση αδείας, που η ανανέωση έλεγε ο νόμος γίνεται απλά, λες ότι δεν άλλαξαν με μια υπεύθυνη δήλωση και βάζει μια νέα φωτογραφία. Πώς μπορούμε να δεχθούμε αυτά που ισχυρίζεστε. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν διαχωρίζει εάν πρόκειται για ανανέωση. Λέει για να υπάρχει υποχρέωση του άρθρου 10 αυτό λέω και, εγώ. Και για να υπάρχει ποινικό αδίκημα πρέπει να έχει προηγηθεί είτε είναι για χορήγηση, είτε για ανανέωση, ο καθορισμός ζωνών. Ναι. Το λέει αυτό η απόφαση. Το λέει. Αυτό βασίστε σε αυτό. Μα εσείς το είπατε. Μα σας παρακαλώ όμως, αυτό το θέμα είναι άσχετο με το σημερινό. Γιατί είναι άσχετο. Πώς δεν είναι άσχετο. Μα και εκεί πήγαμε κατηγορούμενοι, διότι... Μα εσείς μπορείτε να πάτε κατηγορούμενοι. Ναι. Παρακαλώ. Μισό λεπτό, να τελειώσω, γιατί εγώ ζήτησα να ακούσω τις απόψεις για να απαντώ. Αλλά δεν μου είπαν το αν θα κάνει, πάει κάποιος κατηγορούμενος κύριε συνάδελφε είναι θέμα του αν κάποιος αδιάφορο. Θα κάνει μία μήνυση. Έτσι. Τι είναι αδιάφορο όταν, αν πάει κατηγορούμενος. Όταν για να πάει κατηγορούμενος για παραβίαση με το 66 άρθρο, για την παραβίαση του άρθρου 10 είτε αφορά έγκριση είτε αφορά χορήγηση προϋποθέτει να έχουν οριστεί οι ζώνες του άρθρου 14. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, για το ποινικό αδίκημα ναι. Αλλά για να χορηγήσεις μία άδεια... Το ποινικό αδίκημα μας ενδιαφέρει. Γιατί μας ενδιαφέρει. Δηλαδή πρέπει ή να απειλούνται οι υπάλληλοι και οι αιρετοί αν θα πάνε στο ποινικό. Ένθεν ή ένθεν. Μας ενδιαφέρει η νομιμότητα. Κοιτάξτε, η νομιμότητα όταν παραβιάζεται... Κύριε συνάδελφε, μ' αρέσει ο διάλογος, αλλά για να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη να μην πλατιάσουμε. Να πω λίγο την άποψή μου, η οποία κακώς δεν μου εκφράστηκε γραπτά και θα τα δώσω γραπτά όπως τα δίνω πάντα. Εγώ κλήθηκα τελευταία στιγμή, έτσι έχω μια γενική επίγνωση της κατάστασης, χωρίς να ξέρω ούτε το ερώτημα ούτε ποια είναι τα νομικά θέματα. Αλλά λόγω της δυνατότητας που εγώ μπορούσα να πω σήμερα ότι θέλω γραπτό ερώτημα με τα συγκεκριμένα να αποφανθώ. Λόγω της δυνατότητας που αισθάνομαι μια αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να υποστηρίξω κάποια πράγματα, αν κάπου ειδικά θέλω να το δω, θα το επιφυλάσσουμε να πω να το δω, να σας πω γενικά πώς το βλέπω το θέμα. Η προέγκριση τι είναι? Είναι μια έγκριση προσωρινή, με βάση την οποία ο καταστηματάρχης δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να κάνει μια δήλωση στη ΔΟΗ για να πάρει αφημί και με βάση το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει κατάστημα, και για να ακολουθήσει η οριστική εγκρίση. Επομένως, είτε χρειάζονται στην προέγκριση κάποια χαρτιά, είτε χρειάζονται στην οριστική έγκριση. Ποιο είναι το ζητούμενο? Στην οριστική έγκριση όταν θα έρθει, δεν πρέπει να τα έχει αυτά τα χαρτιά? Ναι ή ου. Πρέπει. Ποιος τα προσδιορίζει κύριε συνάδελφε? Στην οριστική έγκριση. Στην προέγκριση και την οριστική έγκριση. Ναι. Ποιος το προσδιορίζει? Ο υπάλληλος
ή η νομοθεσία. Η νομοθεσία. Ωραία. Λοιπόν, τι λέει η νομοθεσία που σας την έδωσα για την προέγκριση. Αφήστε την προέγκριση. Για την προέγκριση. Στην οριστική έγκριση το ζητάει το χαρτί. Μα δεν καταλάβατε το σκεπτικό. Ούτε εσείς. Διότι οι διατάξεις, αφήστε να τελειώσω, οι διατάξεις ερμηνεύονται και ερμηνευτικά πώς συνάγεται. Δηλαδή, θα πάρεις μια προέγκριση για κάτι το οποίο ξέρεις ότι μεθαύριο θα σου είναι άχρηστο, γιατί μετά 15 μέρες θα πρέπει να στο κλείσουν το μαγαζί που παράνομα το λειτουργείς με την προέγκριση. Μισό λεπτό, κύριε Σάρτε. Στην οριστική έγκριση δεν χρειάζεται. Είτε για την προέγκριση, είτε για την έγκριση, προβλέπετε να ζητηθεί χαρτί από την αρχαιολογία. Λοιπόν, διαβάστε. Για να δείτε, όχι, δεν χρειάζεται να διαβάσω. Έχω εδώ του διοικητικού πρωτοδικείου Χανίων. Γιατί ο φυσικός σας χώρος. Εμείς οι νομικοί, δεν πρέπει. Ο φυσικός μας χώρος είναι να πάμε στα δικαστήρια. Και οι νομικοί σύμβουλοι σφάλουν, όπως εγώ, και οι υπηρεσίες και οι αιρετοί ενδεχόμενα. Ο χώρος δεν είναι να προσπαθήσετε να πείσετε τους σφάλοντες, είναι να πάτε στο φυσικό σας δικαστή, στα διοικητικά δικαστήρια και να ζητήσετε να ακυρώσουν την. Τι λέτε κύριε Σιμάνσκι. Λοιπόν, επειδή ακριβώς. Αυτό που πιστεύω. Επειδή ακριβώς. Αν το κάνανε αυτό. Στο διοικητικό πρωτοδικείο Χανίων, σας φέρνω την 70 του 2010, δεν είναι πρωτοτυπία της Βέλης. Μα τι λέτε, του 2010. Του Καρατσούλα. Του 2010. Ναι. Του 2013 είναι η καινούργια οικία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να τα βάλουμε σε τάξη. Έτσι. Η καινούργια οικία είναι αντιγραφή της 1551 του 7. Τα ίδια πράγματα προβλέπει. Που προβλέπει δεν 15... ξέρω τι προβλέπει. Σας παρακαλώ μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Ήρθαμε πρακτικά να λύσουμε το θέμα. Με βάση το προϊσχύον δίκαιο που είναι πανομοιότυπη. Η 1551 του 7 με αυτήν του 13 που επικαλείστε λέει τα ίδια πράγματα ακριβώς. Λέει το διοικητικό πρωτοδίκαιο Χανίων ότι στην ετούσα με την 554 του 2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Χανίων, όχι η κακή υπηρεσία η δικιά μας η στραβή, απαιτείται για την προέγκριση μεταξύ άλλων αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά. Παράβολο, συμβόλαιο κατοχής καταστήματος ή μισθωτήριο, απόσπασμα σχεδίου πόλης που να δείχνει τη θέση, βεβαίωση πολεοδομίας, σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Λοιπόν, επομένως, αυτό που λέει η υπηρεσία, κατά τη γνώμη μου που μπορεί να είναι εσφαλμένη, απαιτείται διότι και η καινούργια οικία και η αυτή του 7, ήξερε ο νομοθέτης, ο κανονιστικός, όταν τη θέσπιζε, ότι εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, το οποίο λέει αορίστως, γενικός και αφηρημένος, αλλά λέει για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, ως και για την αισθητική. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, να μου πείτε και πώς ελέγχεται η αισθητική. Εκεί έρχεται η υπηρεσία, γιατί η αισθητική και το αν προστατεύεται ένα αρχαιολογικό μνημείο ή όχι, δεν μπορεί να επαφείται στου κάθε υπαλλήλου ή στι κάθε υπηρεσία και ζητάει από τους αρμόδιους φορείς να φέρουν κάποιο έγγραφο. Λοιπόν, επομένως έχω την άποψη ότι δεν τροποποιήθηκε το άρθρο 80 με αυτή την οικία και εξακολουθεί να ισχύει, οπότε ορθά πιστεύω ότι με τη λογική, για να το κάνω λίγο πιο χοντρό, δεν είναι το ίδιο πράγμα προς Θεού, ούτε λέω ότι δεν πρέπει να δίνονται άδειες, αλλά είναι θέμα αρχαιολογικής υπηρεσίας. Για να το κάνω όμως λίγο πιο χοντρό, είναι σαν να λέμε να πάω εγώ να ζητήσω η Ακρόπολη να γίνει αναψυκτήριο. Στην προέγκριση να μου πείτε δεν θέλω γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δώστε μου την προέγκριση και μετά να πάω. Μα είναι το ίδιο πράγμα. Η Ακρόπολη είναι χαρακτηρισμένος. Να σας πω για ίσονο σημασίας μνημείο. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι χαρακτηρισμένος κατά το άρθρο 14 του νόμου περί αρχαιοτήτων, χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος. Και η περίμετρος ως Β. Το ξέρετε, μην λέτε λίγο. Να σας πω για ίσονο σημασίας. Είναι το ίδιο πράγμα πάντως. Δεν είναι το ίδιο. Και εκεί, αν ήταν χαρακτηρισμένος ένας χώρος, δεν θα είχαμε αντίρρηση. Μα εδώ, αν είναι, δεν έχει πρόβλημα η αρχαιολογία να δώσει την. Αν δεν υπάρχει. Δεν ξέρω παραπλεύρως τι αρχαιολογικά υπάρχουν, ούτε ξέρω που είναι το μαγαζί. Ούτε. Δεν ενδιαφέρει αν θα έχει τη δυνατότητα να δώσει.
από τη στιγμή που με βάση την κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε κατά εξουσιοδότηση νόμου που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων και εξειδικεύει το άρθρο 80, λαμβάνοντας υπόψη τον άρθρο 75, 80, 81 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, το εξειδικεύει και λέει ότι κανένα άλλο πιστοποιητικό πέραν αυτών. Και μάλιστα, κύριε συνάδελφε, έχουμε δει παλαιότερα υπουργικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή υγειονομικές αποφάσεις. Δεν είχαμε πια αναλυτικά τι χαρτιά για να συμπληρώνει και να μην δίνει δυνατότητα σε κανέναν υπάλληλο να κάνει διασταλτική ή συσταλτική ερμηνεία του νόμου. Εδώ δεν υπάρχει καμία ευθύνη κανενός υπαλλήλου εάν εφαρμόσει τον νόμο. Να τελειώσουμε λοιπόν, αν τελειώσατε. Όχι, εγώ αυτό θέλω να πω και άλλο ένα, θα μιλήσω, θα μιλήσω στο δεύτερο. Okay. Εγώ έχω την άποψη, εγώ έχω την άποψη ότι το άρθρο 80, όπως είναι και εφόσον ισχύει, ορθά ζητείτε αυτό το πιστοποιητικό, μπορεί να ασφάλω. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι ορθά ζητείτε εφόσον το άρθρο ρητάται το καταργεί. Όταν ο νεότερος νόμος θέλει να καταργήσει κάτι το οποίο ισχύει, λέει, από της ισχύως του συγκεκριμένου νόμου καταργείται πάει σε αντίθετη ρύθμιση. Κύριε Σάρκη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Βεβαίως δεν καταργεί. Δεν θα καταργήσει το προέλεγχο. Όμως με νεότερο νόμο καθορίζει ποια πιστοποιητικά θα χρειαστούν να είναι τα απολύτως απαραίτητα. Σας διάβασα ακριβώς τι λέει ο νόμος αυτός. Το ξέρω και αυτό δεν το έλεγα. Από τη στιγμή που υπάρχει νεότερος νόμος που λέει για την υλοποίηση του άρθρου 80 συμβαίνει αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ρητό. Και να τελειώσω για να μην αφήνουμε να υπάρχει ένα αίσθημα φόβου. Ακούστε. Όταν κάποιος κάνει κάποια παράνομη πράξη και ο νόμος θεωρεί ότι αυτή η πράξη είναι παράνομη, επισύει μία ποινή για αυτόν ο οποίος παρανόμησε. Με τον αρχαιολογικό νόμο λοιπόν, στο άρθρο 66, προβλέπεται ότι όποιος παραβιάζει το άρθρο 10 του αρχαιολογικού νόμου, έχει αυτές και αυτές τις επιπτώσεις όταν φτάσει στο δικαστήριο. Και έρχεται ο Άριος Πάγος και λέει, για να υπάρχει η υποχρέωση να ζητηθεί η έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού για μια οποιαδήποτε παρέμβαση σε αρχαιολογικό χώρο όπως προβλέπει το άρθρο 10, προϋπόθεση είναι να έχουν οριστεί από τον Υπουργό Πολιτισμού οι ζώνες ως αρχαιολογικού χώρου Α και Β. Και αυτό δεν το λέει πια ένα μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο, ούτε ένα τριμελές πλημμυροδικείο βερίας. Το είπε ο Άριος Πάγος και είναι η απόφαση που σας έδωσα και οφείλω να σας πω ότι η αστερίσκη είναι από πλευράς των συναδέλφων του Δήμου οι οποίοι την επικαλέστηκαν και δεν κάνει καμία εξαίρεση εδώ. Είτε είναι παλιά άδεια, είτε είναι ανανέωση αδείας, είτε είναι καινούργια. Να τελειώσω όμως λιγάκι. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι κατ' εφαρμογή αυτού του νόμου, αν θέλετε να σας δώσω, βγήκανε δεκάδες πια κοινές υπουργικές αποφάσεις για εντελώς διαφορετικά θέματα που υπήρχαν νόμοι που λέγανε τι καρδιά θέλουμε, όπως σχέδιο απλοποίησης αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Για όλους τους τομείς, κατ' εφαρμογή αυτού του νόμου πια, που έλεγε περιορισμό της γραφειοκρατίας, βγήκανε μία σειρά κοινές υπουργικές αποφάσεις. Αυτό είναι το νομικό. Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Γραφειοκρατία θεωρείται η βεβαίωση της πολιτικής υπηρεσίας. Θα σας πω αμέσως. Δηλαδή, το μόνο το οποίο απομένει είναι σε αυτό. Οτιδήποτε, κύριε Αντιδήμαρχε, μπαίνει από πλευράς μίας υπηρεσίας που δεν προβλέπεται από τον νόμο, που αποκλειστικό σκοπό έχει να προφυλάξει τυχόν τον υπάλληλο από το να ασκήσει τα καθήκοντά του όπως πρέπει, γιατί ενδεχόμενα κάποιοι μπορεί να τον έχουν απειλήσει. Γιατί συνέβη αυτό,
Είναι μπούλινγκ αυτή η μήνυση η οποία είχε κάνει η αρχαιολογική υπηρεσία και στο Δήμο και στους υπαλλήλους και η οποία ήταν ομόφωνα αρρώτικη. Έτσι, ήταν μπούλινγκ για να πιέσει τους υπαλλήλους. Αυτό λοιπόν εννοώ γραφειοκρατία. Όταν ο νόμος επιβάλλει δύο μονοκαμπιά, δύο ξεκάθαρα, και η υπηρεσία ζητάει 7, πέστε μου πώς να το ονομάσει. Έχω την εντύπωση δεν ζητάει 7, ζητάει μόνο ένα παραπάνω. Ζητάει 7. Και κανένα παραπάνω. Παρακαλώ, ζητάει 7 και έχω το χαρτί, αν θέλετε, όπου περιγράφονται και τα 7. Θέλετε να σας το δώσω, θα το δώσω. Μια και το ζητάτε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα πολιτικό θέμα. Τα πολιτικά θέματα είναι μόνο το πολιτικό. Δεν είναι μόνο το νομικό. Το πολιτικό θέμα είναι το εξής. Από πότε... Κάτσε να πούμε και τα νομικά. Κάτσε λίγο να σου απαντήσουμε και τα νομικά. Θα κληρώσουν φασολάκια εγώ να μην... Τα ίδια εγώ ότι ήταν από η άποψή μου είναι αυτή. Δεν είναι... Δεν ακούω νομικά επιχειρήματα, ακούω τα ίδια. Κύριε Αντιδρόμαρχε, δικαιολογικά προέκρισης για καταστήματα βάσει της ΚΙΕ που συζητάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτό μοιράζει η υπηρεσία. Όχι 2, 7. Γιατί? Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα να σας το πω και να το αντιληφθείτε. Από πότε μία υπηρεσία μπορεί να ξεπερνάει τα αιρετά όργανα στα οποία έχει εισηγητικό χαρακτήρα. Ξεπερνάει τα αιρετά όργανα διότι ο τρόπος που ήρθε το θέμα είναι απόρριψη, απεφάνθη. Ο εισηγητής και υπογράφων απεφάνθη, ό,τι ο κύριος προϊστάνει. Εσείς εδώ είστε διακοσμητικό όργανο. Έχει αποφανθεί η υπηρεσία απόρριψη. Δεύτερο. Από πότε μία υπηρεσία, χωρίς καν καμία νομοδότηση, γιατί ο αντίστοιχος αντιδήματος κάθε φορά δεν είναι ούτε νομικός, ούτε μπορεί να έχει τέτοια πείρα. Να οδηγεί την πολιτική ηγεσία του Δήμου να απαιτεί πράγματα που ο νόμος δεν τα επιβάλλει. Δεν είναι πολιτικό θέμα αυτό? Δεν είναι πολιτικό θέμα που ουσιαστικά πια κινδυνεύουμε να διοικούμεθα όχι από τους αιρετούς άρχοντες που εκλέγουμε δημάρχους, δημοτικά συμβούλια, δημοτικές κοινότητες από μια υπηρεσία? Νομίζω είναι δική σας άποψη. Παρακαλώ, δεν είναι. Είναι ακριβώς όπως το λέω. Και υπάρχει και ένα κοινωνικό ζήτημα. Και προσέξτε το. Προσέξτε το. Γιατί από σήμερα, κυρία Πρόεδρε, δεν έγινε πια, δεν μπορεί να έχει άγνοια πια ούτε η δημοτική κοινότητα, ούτε ο Δήμος Βέρειας, ούτε η υπηρεσία περί του ότι ζητώντας αυτά τα επιπλέον πιστοποιητικά παρανομή. Δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε καλή πίστη ούτε άγνοια. Και το λέω αυτό για να αντιληφθείτε το εξής απλό πράγμα. Εάν αύριο εγώ έρθω, ένας πολίτης έρθει και υποβάλλει μία αίτηση με βάση αυτά τα οποία λέει ο νόμος και θέλει την προέγκριση και τον καθυστερήσει ή τον παραπέμψει η υπηρεσία, ανοίγεται την πόρτα η υπηρεσία και όποιος θα αποφασίσει διαφορετικά, εγώ πια ως επιχειρηματίας να κάνω αγωγή κατά του Δήμου και να ισχυριστώ ότι για 3, 2, 5 μήνες που με καθυστερήσατε, εγώ έχω αυτές τις απώλειες εισοδήματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό, σε αυτό δεν ευθύνεται η δημοτική κοινότητα. Δεν είπα εγώ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Όπως και να πει. Αλλά η δημοτική κοινότητα δεν έχει γνώση. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Δεν είπα ότι ευθύνεται η δημοτική κοινότητα. Ούτε θα χρειαστεί να πληρώσει κανένας από τη δημοτική κοινότητα, ούτε κανένας υπάλληλος. Όμως, εάν για οποιονδήποτε λόγο τα διοικητικά δικαστήρια δεχθούν ότι αυτά κακώς ζητήθηκαν και υπήρξε καθυστέρηση,
θα χρειαστεί ο Δήμος, δηλαδή εμείς όλοι οι πολίτες, να πληρώσουμε ενδεχόμενα προζημιώσεις. Και να σας πω και κάτι ακόμα, και τελειώνω με την κοινωνική διάσταση του ζητήματος, ότι αυτή τη στιγμή, το μόνο πράγμα που κινείται κάπως στην εμπορική και οικονομική ζωή της πόλης είναι αυτός ο τομέας των υπηρεσιών. Ο μόνος τομέας όπου μπορούν να γίνουν και να προσφορούνται κάποιοι εργαζόμενοι, είτε, εγώ δεν είμαι ειλικρινής, είτε ασφαλισμένοι, είτε ημί ασφαλισμένοι, είτε παρανόμως, αλλά εν πάση περιπτώσει να διαχέεται κάποιο χρήμα, είναι αυτός ο τομέας. Μην βάζουμε φραγμούς με έναν και αποκλειστικό λόγο, γιατί φοβόμαστε μία συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία έκανε bullying με εκείνη τη μήνυση κατά του Δήμου και η οποία προς τιμήν των κυρίων συναδέλφων οι οποίοι υπερασπίστηκαν την υπόθεση αθωώθηκαν πανηγυρικός και ομοφόνος. Λόγω ελήψης χρόνου. Λόγω ελήψης χρόνου. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν είναι λόγο. Νομίζω αθώη δέσμια η αρμοδιότητα. Δεν είπε καθόλου έλλειψη δόλου. Ότι είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Παρακαλώ, τα μέλη θέλουν να τοποθετηθούν αν έχετε ολοκληρώσει. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ. Θα σας δίνω τον λόγο. Θέλω να ακουστώ και εγώ σαν δύο στους δικηγόρους, κύριε Σκοτούλη, και μετά τα μέλη. Ακούσαμε, δευτερολογία θα κάνετε τώρα. Όχι, δεν έκανα εγώ. Δεν έκανα εγώ. Δεν έκανα εγώ. Εγώ απλώς είπα να πω για το οικονομικό θέμα. Πριν να μιλήσουμε τα μέλη, θα ήθελα να τοποθετηθεί και ο Ιθάλης, με τις οποίες εμπροστάμε τις υπηρεσίες. Σαν να τοποθετηθεί και ο παλιός συνάδελφος. Και εγώ σαν... Εάν τώρα βάζει τέτοιο θέμα, μετά θα πρέπει να απαντήσουμε εμείς. Εγώ ζήτησα ο εισηγητής να τοποθετηθεί, να ξέρουμε. Κύριε Πρόεδρε, οι κύριοι συμβουλοί πρέπει να επισημανθεί το εξής. Γιατί βλέπω γίνεται μεγάλο λόγο σε μεγάλη αναφορά στο άρθρο 80. Το 80 είναι μια γενική διάθεση του Δημοτικού και Κοινωνικού Κώδικα. Να αφήσουμε λίγο. Εδώ η έξι που εκδοτήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 ήταν για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης κατηγορίας 1-2-3 λατινικό. Η κατηγορία 3. Άρα δηλαδή όταν το τρίψω συνάψη, ποιος Παπαστεργίου. Επικαλείται τώρα, επικαλείται και βάζει σημαία μπροστά το άρθρο 80, εδώ είναι λαθημένη πορεία αυτή. Το άρθρο να πούμε 80 μιλάει για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος γενικά. Όλα. Εάν δηλαδή δείτε εκεί πέρα τη στατιστική υπηρεσία, θα σας πει 1.800 δραστηριότητες. Αυτό το καταλαμβάνει το 80. Εδώ όμως το 80 δεν αφορά την υπόθεσή μας. Εδώ έχουμε ειδική διάθεση. Άρα δηλαδή περίμενα να γίνει διάθεση μεταξύ γενικής και ειδικής διάθεσης. Το 80 είναι γενική διάθεση. Υπάρχει, αν υπάρχει, υπάρχει ειδική διάθεση. Ναι, υπάρχει. Ηχεία του 2013. Ναι, που μιλάει όμως για καταστήματα λιανικής διάθεσης κατηγορίας 3 της υγειονομικής διάταξης. Άρα είναι και αυτό ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γιατί είπατε πριν ότι δεν είναι. Όχι. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορούν να έχουν παράλληλη σύνθετη εφαρμογή, να πούμε τέτοιο. Προσέξτε. Για την αδειοδότηση. Να έχουμε υγειονομική νομοθεσία, να έχουμε εφαρμογή περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας, να έχουμε εφαρμογή βιομηχανικής νομοθεσίας και όλο αυτό να λέγεται κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εδώ πιστεύουμε τον κύριο Παπαστεργίου να συμφωνούμε. Δηλαδή είναι οι φάσεις. Πρώτη φάση, δεύτερη φάση, τρίτη φάση. Οι αδειοδοτήσεις. Αυτό είναι κατάστημα υγειονομικού. Δηλαδή, μία βιομηχανία τροφίμων είναι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι όμως της κατηγορίας 3 που λέει ο κ. Σύμβουλος. Δεν είναι λιανική διάθεση. Άρα εκεί έχουμε όλο, πρέπει να περάσουμε όλη την πορεία. Πρώτη φάση, δεύτερη φάση, τρίτη φάση. Εδώ δεν το έχουμε. Άρα το 80 παράγραφος 2 μιλάει για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος γενικά. Διότι στην περιφέρεια ενός Δήμου είναι γνωστό. Μπορεί να έχουμε να θέλουμε να κάνουμε ένα κατάστημα ψηλικών ή ένα κατάστημα που να πουλάει ζαχαρόδιδι όπως η κυρία Κουτούλη. Μπορεί όμως να θέλουμε να στήσουμε μια. Να στήσουμε μέσα στην περιφέρεια μια βιοτεχνία ή να στήσουμε μια βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Άρα εκεί ξεχωρίζονται να πούμε οι φάσεις. Ό,τι θέλει για τα ζαχαρόδια ο νόμος δεν το θέλει για τη βιομηχανία, δεν το θέλει για τη βιοτεχνία και αντίστοιχα. Ό,τι θέλει για τη βιομηχανία, βιοτεχνία δεν το θέλει για τα ζαχαρόδια. Αυτή η διάθεση πώς έγινε.
διάκριση έγινε με τις ειδικές διατάξεις της κανονιστικής της ΚΙΑ του 2013. Πάμε τώρα να πούμε σε αυτό που μας απασχολεί. Ο κ. Καλτσιώδης, εγώ να σας πω και το εξής. Εγώ είμαι ειλικρινής, χωρίς να θέλω να στενοχωρήσω τον Γιάννη, τον συνάδελφο μου, εμένα δεν με απασχολεί τι είπαν τα περισσιακά όργανα. Εντάξει, μπορεί να είναι ξεφράσει και λίγο λαθεμένα, να λένε απόρριψη. Προτείνουμε να απορριφθεί. Εάν βάλουμε το προτείνουμε μπροστά, το λύσαμε το θέμα. Δηλαδή, πρόταση είναι. Η αφαστική αρμοδιότητα, επαναλαμβάνω, ανήκει στο συμβούλιο σας. Η δική σας πράξη, η δική σας απόφαση είναι εκτελεστή. Αλλά είναι γνώμες. Εντάξει, έπρεπε να πούμε, όχι να απορριφθεί το αίτημα, έπρεπε να προτείνουμε να απορριφθεί και οπότε εσείς θα πείτε, άρα απορρίπτει ή δεν απορρίπτει. Θέλω να επισημάνω να πούμε το εξής. Προσέξτε. Τελικά εμείς τι ζητήσαμε. Ζητήσαμε μια προέγγιση. Αυτό που είπε προηγούμενα πάλι ο κ. Παπαστεργίου, ότι γεια σιγά. Δηλαδή ένα έγγραφο το οποίο δεν θα το φέρετε, τι φωνάζετε. Ένα δεν θα το φέρετε τώρα, θα το φέρετε στο δεύτερο στάδιο. Λάθος. Πολύ λάθος. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Πολύ λάθος είναι αυτό που είπε. Εδώ προσέξτε, τι έχουμε στη φάση. Η προέγγιση αυτή, εάν πάρω εγώ τη βεβαίωση να πούμε τέτοιο, εάν πάρω τη βεβαίωση για την προέγγιση μετά τη προσβολή του αιτήματος, τελειώνει η διαδικασία. Επέχει άδεια λειτουργίας για αυτή την ειδική κατηγορία που μιλάμε, διάθεση, είναι κατηγορία τρίτη. Λιανικής διάθεσης. Από λιανικής τρίτη κατηγορία. Άρα τι θα γίνει. Εάν στο εντωμεταξύ έχουμε κάποια πνευμοπαράβαση του νόμου, έχουμε κάποια παράληψη κλπ. Οι πράξεις αυτές είναι ελευθέρως ανακλητές. Λέει ο νόμος. Μπορεί να ανακληθεί. Αν σφάλει το συμβούλιο σας, θα την ανακαλέσετε. Εάν σας προλάβουν εμείς, θα προσφύγουμε να μου παραπέρα. Μετά δεν είστε εσείς μόνο. Μετά από εσάς είναι να πούμε ο Γενικός Γραμματέας της Απογεντρωμένης. Είναι να πούμε η Επιτροπή, η Δική Επιτροπή του 151. Και μετά είναι τα διοικητικά δικαστήρια. Άρα δηλαδή σήμερα εσείς τι είστε, μία φάση στην όλη διοικητική διαδικασία. Η διοικητική διαδικασία θα τελειώσει με την κρίση τη δική σας, πρώτη φάση. Με την κρίση του Γενικού Γραμματέα, δεύτερη φάση, συμφωνούμε με τον Γιώργο. Με την Ειδική Επιτροπή, τρίτη φάση. Και όλο αυτό το κομμάτι αποτελεί τη διοικητική διαδικασία. Τη διοικητική πρακτική. Και μετά αρχίζει πλέον το δικαστήριο. Άρα τώρα το θέμα είναι το εξής. Έχουμε τώρα, τι ζητάμε εμείς δηλαδή σήμερα από εδώ, ζητάμε μια προέγγιση. Μια προέγγιση. Διαθέτει τώρα εδώ τους υπηρεσιακούς παράγοντες το εξής γεγονός. Εάν πάρω εγώ να πούμε το ίδιο, πάρω το 1663 το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Και εδώ να πούμε τι μου ζητάει να πούμε για την προέγγιση. Τι μου ζητάει. Δυο καρδιά μου ζητάει. Για την προέγγιση κάτι. Τι μου ζητάει. Μου ζητάει τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής και διάγραμμα κάλυψης. Ένα αυτό. Ένα. Πάμε τώρα στις ειδικές διατάξεις. Πάμε στην ΚΙΑ. Πάμε αυτό στην υγειονομική διάταξη. Τι μου ζητάει για την προέγγιση. Δύο πράγματα. Ποια είναι αυτά τα δύο πράγματα. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής και διάγραμμα. Και δήλωση του ιδιοκτήτη. Εντάξει τώρα την δήλωση του ιδιοκτήτη. Τώρα, εάν αυτήν έχει την δήλωση του ιδιοκτήτη. Και παράβολο λέει. Παράβολο είναι στη χορήγηση. Αυτά που μας παρακολουθούν. Πείτε σε ντομάκι και σε κύριε Σύμβουλε, δείτε τα. Το λέει εδώ, να μην σας τα διαβάσω. Τα διάβασα ο κ. Καλτσιώδης. Λοιπόν, άρα τα κρίσιμα έγγραφα, αυτά που είναι σήμερα στην κρίση σας. Τα δύο αυτά. Άρα δηλαδή, εγώ δεν έχουμε αλλαγή. Είτε πείτε το 80 εφαρμόσω, είτε πείτε την ΚΙΑ του 2013 εφαρμόσω, μπροστά σας έχετε αυτά τα δύο στοιχεία. Αλλά θέλετε να είστε συνεπείς με τον νόμο και τον εαυτό σας. Την ΚΙΑ θα εφαρμόσετε, την ειδική διάταξη. Αυτό που σας λέει η ΚΙΑ του 13. 1-2. 1-2. 3. Παράδοτο. Το λέει μέσα, το λέει παρακάτω. Παράδοτο. Αυτά εδώ θα εφαρμόσετε. Και όχι πλέον τούτο. Άρα δηλαδή, να πω και κάτι άλλο. Που είπε τώρα ο κ. Παπαστεργίου, δηλαδή το λέω σαν νομική θέση, έτσι, ερέθισμα νομικό. Λέει ο κ. Παπαστεργίου, μεταξύ των άλλων, είπε τη σχέση αυτό, όπως είπε να πούμε και για την, είπατε, να πούμε και την αρχαιολογία. Που είπε ότι αλλάζει, καταργείται κτλ. Προσέξτε να δείτε. Ο 80, το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινωνικού Κώδικα, τι προβλέπει να πούμε σχετικά να πούμε, με την έκδοση τώρα, τη χορήγηση της προέγγισης. Προβλέπει μια προθεσμία πόσο ημερών, 30 ημερών. Εντός 30 ημερών. Η ΚΙΑ του 13 τι προβλέπει για τη χορήγηση αυτής της προέγγισης, της ιδίας προέγγισης, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτές τις κατηγορίες που είπε ο κ. Σύμβουλος. Τι προβλέπει 15 ημέρες. Προσέξτε, 15 ημέρες. Ρωτάτε, ενώπιση αυτό που είπε ο κ. Συνάδελφος, ο κ. Παπαστεργίου, ποιο ισχύει εδώ τελικά.
Η υποχρέωση να είμαι τώρα του Συμβουλίου σε σχέση με τη Δημαρχιακή Επιτροπή με το 80, η οποία δεν υπάρχει. Τα λέμε τώρα την πάμε στην Δημαρχιακή Επιτροπή, όχι στο Συμβούλιο να την πάμε. Στην Νέα Διάρκεια. Τελειώνω και εσείς. Άρα τι ισχύει τώρα. Πότε θα αποφαθείτε εσείς στο αίτημα αυτό, μέσα σε 30 μέρες ή μέσα σε 15 μέρες θα αποφαθείτε. Θα αποφαθείτε σύμφωνα με τη νεότερη εν ώψη τη παλαιότερη του Δημοτικού Κώδικα και τη ειδικότερη διάταξη. Άρα μέσα σε 15 μέρες θα αποφαθείτε. Δηλαδή έπρεπε η υπηρεσία σας, γιατί μέχρι τώρα είμαστε εκτός. Έπρεπε ο Δήμος εδώ, έπρεπε οι παράγοντες αυτοί να σηκωθούν όλοι να πούμε και μέσα σε 15 μέρες θα έχουμε απόφαση επί της προέγγισης που δεν το έχουμε. Και φτάσαμε εκεί 4-5 μήνες τώρα, από το Γενάρη. Απαράδειγμα. Και προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Η είδηση. Προσέξτε. Η αναβολή του θέματος. Γιατί μας κατηγορείτε τώρα. Δεν σας κατηγορώ εγώ. Δεν κατηγορώ τώρα σε αυτή την προσέξτε. Ακούστε κύριε, πρώτα να τελειώσω την επιχειρηματολογία του νομική. Προσέξτε λίγο. Ναι, προσέξτε. Αλλά εδώ δεν είμαστε δικαστήριοι. Όχι, μα για να αναπτύσσουν νομικά αυτά που είπε ο κ. Παπαστεργίου. Και όσο συμπληρωματικά, όσο είπε ο κ. Παπαστεργίου. Το νομικό θέμα είναι αυτό. Γιατί άκουσα εγώ και με βούλια πρέπει να πάμε και στα δικαστήρια. Γιατί να πάμε στα δικαστήρια. Να το λύσουμε εδώ μπροστά. Εάν μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε, να το λύσουμε εσείς. Ναι. Λοιπόν, κύριε Βαρουλέ, το εξής. Άρα πρέπει σε 15 μέρες, προσέξτε. Εάν αυτό δεν γίνει μέσα σε 15 μέρες, προβλέπει καμιά συνέπεια να είναι ο δημοτικός και κοινοτικός κώδικας. Όχι. Ναι, προβλέπει όμως να έρθει ο ενδιαφερόμενος και να ζητήσει, βεβαίως, να κάνει υπεύθυνη δήλωση και να ζητήσει ότι ο Δήμος δεν του απάντησε ή του απάντησε αρνητικά. Καθίστε. Αλλά οι ίδιοι ζήτησαν αναβολή. Πώς τώρα το εμφανίζεται ως τέτοιο και λέει μέσα στη διαδικασία. Είναι, μπορεί να έρθει αν δεν. Και ζητήσατε για αναβολή. Ας απαντούσαμε αρνητικά να δούμε τι θα κάνουμε. Όχι, 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 να πάτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση και να το ρεώσετε εκεί το θέμα. Όχι, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Σας είπα και προηγουμένως. Καρατζούλα, μην λέτε τέτοια πράγματα. Α, εσείς του κύριου Καρατζούλα. Ξέρετε πότε ζητήσαμε αναβολή εμείς. Την ημέρα της συνεδρίας. Την ημέρα της συνεδρίας. Πείτε με, παρακαλώ, πέστε μου την ημερομηνία. 16 Φεύγου. Ξέρετε πότε υποβάλαμε την αίτηση. 15 Δευτέρου. Ήταν πλήρης ο φάκελος. Δεν μα κάνατε κάτι. Γιατί δεν κάνατε κάτι όλο αυτό το διάστημα. Παρά μόνο πήγατε και ζητήσατε συμφωνή γνώμη. Για άλλο είδους καταστήματος. Όμως είχατε αλληλογραφία με την εφορία αρχαιοτήτων, είχατε αλληλογραφία και με την. Ήδη είχατε γνωμοδότηση για τις κρίσεις γης και μας τα φέρατε μετά. Περιμένω να σας ακούσω και σας προκάλεσα. Να εισηγηθείτε, σας προκάλεσα. Και δεν είπατε που θέλετε. Περιμένω να μου δώσω το λόγο. Περιμένω να μου δώσω το λόγο. Τώρα θα ζητήσω δευτερολογία. Ό,τι θέλετε να ζητήσετε. Δεν θα ζητήσετε εμάς. Είμαστε δημοτική κοινότητα και δικαστήριο. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μην το λέτε αυτό, μην το επαναλαμβάνετε, γιατί κοιτάξτε, μιλάμε απλή γλώσσα. Κοιτάμε να είμαστε απλά. Δεν βάζουμε νομικού τόση ώρα. Όχι. Θα μπορούσα να βάλω την νομική. Και πλησιάζετε, σα παρακαλώ πολύ, σε ένα λεπτό ολοκληρώστε. Όχι, μην μου λέτε με ένα λεπτό. Όχι, με αυτόν τον τρόπο που το λέτε. Σα παρακαλώ. Ένα λεπτό θα κάνω, κάνω που το κάνετε έτσι. Ναι, αφήστε αυτά τα τηλεοπτικά τώρα, σε ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο. Δεν με αφήστε. Τελειώνω. Όταν το λέω, το εννοώ. Μην παραβαίνετε, κύριε Καρατζούλα, δεν ήξερα ότι δεν είστε σίγουρο. Συγγνώμη. Μην παραβαίνετε. Φτάνει στο θυμάτο για τον οποίο γίνεται ένα από τα κατάστημα. Δεν θέλω διάλογο. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσει. Και κάνει εξουσία. Προσέξτε τα λόγια σα. Δεν είναι αξιοπροσωπικέ. Σε είδα τώρα να είναι το λάδι. Είσαι προϊστάμενο και. Σα παρακαλώ πολύ, κύριε. Είσαι προϊστάμενο και ξέρει τώρα. Λοιπόν, έτσι είναι. Είσαι δικηγοράκι. Τι θε να σε πω τώρα. Είμαι προϊστάμενο. Άσε με τώρα. Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να σε μιλήσω. Παρακαλώ πολύ, σε ευχαριστώ. Εγώ είμαι τη πιάτσα, δεν είμαι δημοτικό υπάλληλο. Τα ξέρω. Τη πιάτσα είμαι. Θα σα κόψω το λόγο αν συνεχίσετε. Κύριε Πρόεδρε, τι λέω. Και ένα άλλο θέμα. Εμεί από πού είμαστε. Και εμεί από χωριό είμαστε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Θέλω να προσέξετε. Πάμε λίγο τώρα λίγο εκεί στο θέμα. Τελειώνω. Ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλήξουμε. Θέλω να είμαι σημαντικό. Ακούτε τώρα εδώ, προσέξτε. Τι ζητάει, επαναλαμβάνω, ζητάει τα καρδιά. Για την προέγγιση. Δηλαδή αυτό που λέμε αλλιώς για την προέλευση. Ωραία. Αυτά τα δύο χαρτιά να πούμε γιατί τα ζητάει ο νόμος. Δηλαδή αν δούμε την ερμηνεία, γιατί τα ζητάει αυτά ο νόμος. Κοιτάξτε γιατί τα ζητάει. Γιατί θέλει να δει το εξής. Βλέπετε τι ζητάει. Διάγραμμα να πούμε λέει, πτωχογραφικό διάγραμμα της περιοχής και διάγραμμα κάλυψης. Θέλει να δει ο νόμος αμέσως με την πρώτη ματιά τα όργανα που θα επιληθούν
αν υπάρχει απόλυτη απαγόρευση. Εάν υπάρχει απόλυτη απαγόρευση στην περιοχή, θα σου πει: κοίταξε, δηλαδή στα φιλιάδια δεν μπορεί να υπάρχει. Εάν όμως υπάρχει νομοσχετική απαγόρευση, τότε να πούμε τα πράγματα αλλάζουν. Να δούμε μήπως μπορούμε να το παλέψουμε. Λέω τώρα εδώ το εξής. Επειδή μπήκε μέσα τώρα να πούμε, μπαίνει η αρχαιολογική υπηρεσία και καλά κάνει. Έχει ένα μνημείο. Επειδή βλέπω όμως μια απάντηση να πούμε εδώ της υπηρεσίας, μιλάει για αρχαιολογικό, να πούμε τέτοιο αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο. Δεν έχουμε ούτε αρχαιολογικό ούτε ιστορικό τόπο, έτσι. Άλλη είναι το αρχαιολογικό του ιστορικού τόπου, εδώ έχουμε μνημείο. Το μνημείο πώς το προστατεύει ο νόμος, το προστατεύει με ζώνη προστασίας. Είναι το άρθρο 17. Όχι, δεν το είπαμε αυτό. Ακούστε το, δεν το είπαμε. Δεν το είπα, δεν επαναλαμβάνω ποτέ. Δεν είμαι προσεκτικός. Δεν το είπαμε, ακούστε το. Δεν το είπαμε. Ας μου πει ξεκιό, δεν το είπε ούτε ο κ. Κάσος. Το άρθρο 17, για το 14, 10 και 14 μιλούσε. Το άρθρο 17 δίνει τη δυνατότητα στην αρχαιολογική, είναι αρχαιολογικός νόμος, το 3028 του 2002, δίνει τη δυνατότητα στην αρχαιολογική υπηρεσία να ζητήσει για μνημείο πλέον. Όπου έχουμε φυσιαρινές πόλεις, όπως είναι η Βέρεια, όπως είναι η Θεσσαλονίκη κλπ. Για μνημείο να ζητήσει προστασία, δηλαδή ζώνη προστασίας. Εάν είχαμε ζώνη προστασίας καθορισμένη με το άρθρο 17 του 3028, τότε πράγματι θα είχαμε απόλυτη απαγόρευση και οπότε δεν το συζητούσαμε. Εάν όμως, εφόσον δεν έχουμε καθορισμό με ζώνη προστασίας με το άρθρο 17 του 30, άρα δεν έχουμε απόλυτη να πούμε προστασία. Δεν το είπε το άρθρο 17. Λοιπόν, άρα σας λέω το εξής. Μα το επικαλείται. Άρα λέω το εξής. Τελειώνω, τέλος. Άρα να πούμε εν ώψη αυτών, τα δύο έγγραφα αυτά είναι αρκετά το τοπογραφικό. Αυτό λέει νόμο για να εκδοθεί η προέγγιση. Εν ώψη αυτή τη ειδική κρίση. Αυτό λέω. Κάποια άλλη τοποθέτηση, γιατί πρέπει να τοποθετηθούν και οι σύμβουλοι. Παρακαλώ. Εγώ θα πω δύο λόγια. Να πω εγώ και να φύγω και μου κύριε Πρόεδρε, να πω εγώ και στον κύριο Βροντατήρη. Ένας, δύο, τρεις. Λοιπόν, όσον αφορά το άρθρο 80, εξακολουθεί να ισχύει που χρειάζεται να δείτε και το αρχαιολογικό περιβάλλον, πώς το λέει εδώ. Την προστασία αρχαιοτήτων. Όσον αφορά το τελευταίο που είπε ο κύριος Προβατίδης, για να προσθέσω, διότι τα έχω πρόσφατα, τα έλεγα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα αστικά. Η δικογραφία τρέχει. Ευτυχώς δεν πέρασε η απόφαση περί αλλαγής. Τρέχει η δικογραφία. Έγινε μήνυση από τον Δημότη και διατάχθηκε προκαταρκτική. Είναι δέσμια η αρμοδιότητα. Δεν έχετε καμία αρμοδιότητα της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Προβατίδης. Ότι χωρίς να υπάρχει περίγραμμα τοπογραφικό κτλ. Αλλά δυστυχώς εσείς δεν μπορείτε να το κρίνετε αυτό. Οφείλει η αρχαιολογική υπηρεσία να αποφανθεί με το έγγραφό της αν είναι σχετικής προστασίας, είναι απολύτου προστασίας, αν αυτό βλάπτει ή δεν βλάπτει. Το ίδιο πρόβλημα που είπα και με τα αστικά. Επομένως, όλη αυτή την πίεση δεν έπρεπε να την υφίσταστε εδώ, αλλά έπρεπε να την υφίσταται η αρχαιολογική υπηρεσία. Το ίδιο πράγμα είπα και για την Εκκλησία, για τη στάση των αστικών και αν θα πάρετε τη γνωμοδότηση μπορεί να βοηθηθείτε εκεί και παρέπεψα τότε και τους υπεύθυνους των ΚΤΕΛ των αστικών και τη Δημοτική Αρχή να στείλουν ένα έγγραφο στην αρχαιολογική υπηρεσία και να τη ζητήσουν ακριβώς σε τι συνίσταται και ποιο είναι το περίγραμμα της προστασίας. Αν δεν στείλει τέτοιο έγγραφο η αρχαιολογική υπηρεσία, δεσμίως μόνο αυτή μπορεί να αποφανθεί. Δεν μπορείτε εσείς να πείτε ότι κατά τη γνώμη μας είναι μακριά ή δεν είναι τόσο κοντά. Βρε Γιώργο μου, εάν υπήρχε τέτοιο περίγραμμα και αν ήταν. Δεν υπάρχει. Δεν θα το έλεγε. Να το πει όμως η αρχαιολογική υπηρεσία. Μα απαντάει στο έγγραφο και δεν λέει τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι δεν το λέει. Επομένως, εμέρη έχουν δίκιο και οι άνθρωποι. Επί της ουσίας μπορεί να έχουν όλα τα δίκια. Δεν το γνωρίζω ούτε το μαγαζί ούτε τίποτα. Αλλά δυστυχώς έτσι όπως είναι το πλέγμα της νομοθεσίας. Και Γιώργο, ξέρεις τι ζητάει με την απόφαση με το έγγραφο του. Να γκρεμίσουμε ένα κομμάτι που νομιμοποιήθηκε συνόμως και για το οποίο ο νόμος για την νομιμοποίηση δεν προβλέπει κανένα λόγο του Υπουργείου Πολιτισμού. Να γκρεμίσουμε ένα κομμάτι, αυτό ζητάει. Να δοθεί η άδεια που γκρεμίσουμε ένα κομμάτι. Καταλαβαίνετε ότι είναι παράλογο, βρε Γιώργο. Πολλά παράλογα έχουμε. Παράλογο. Παράλογο απαγόρευε
αυτό είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι δεσμείως αποφαίνεται, απαγόρευε σε κινητή καντίνο να πουλάει άφη παραπλεύρος του μαντίου των δελφών. Γιατί ήταν αρχαιολογικός, παραβλάπτονταν οι αρχαιολογικοί. Γιατί ήταν αρχαιολογικός χώρος χαρακτηρισμένος. Αυτό είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Μπράβο Γιώργο. Εγώ ολοκλήρωσα. Σας παρακαλούμε να μείνετε κι άλλο. Μένετε λίγο στο θέμα. Ο λόγος πριν πάει στον κύριο Καρατζούλα. Μια παρατήρηση λίγο σύντομα. Καταρχάς κάνετε και οι δύο λάθος. Έχει το μνημείο θεσμοθετημένο χώρο. Φαίνεται στην ΕΠΑ ξεκάθαρα ότι έχει ένα θεσμοθετημένο χώρο. Γι' αυτό δόθηκαν άδειες δόμησης μπροστά και πίσω στις πολυκατοικίες. Είναι ξεκάθαρο. Η αρχαιολογική υπηρεσία σε αυτή τη φάση πατάει, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες οικοδομές που είναι χτισμένες γύρω από μνημεία με δική της άδεια εξκαφών, πατάει στο άρθρο που λέει για την ομορφιά και την καλεσθησία. Σε κανένα άλλο άρθρο. Μόνο σε εκείνο. Αλλιώς δεν θα επέτρεπε να χτιστούν εξ αρχής αυτές οι οικοδομές. Η ΕΠΑ είναι προγενέστερη όλων αυτών που χτίστηκαν. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο 4178, όπως λέει και ο κ. Καστέτης, είναι ξεκάθαρος ότι πρέπει να υπάρχει χαρακτηρισμός. Αν δεν υπάρχει χαρακτηρισμός, δεν μας ενδιαφέρει καν η γνώμη της αρχαιολογίας. Αν δεν υπάρχει ζώνη Α, ζώνη Β, δεν ζητάμε ούτε γνώμη. Και ήθελα να ρωτήσω το Δήμο, σε ποιες περιπτώσεις ζητάτε σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογίας? Πάμε. Όταν από την εμπειρία μας γνωρίζουμε, όταν δίπλα υπάρχει κάποιο πιθανό. Άρα είναι στη δικιά σας κρίση, επειδή είστε. Τώρα για ένα κατάστημα συνοδού πιερίων δεν ζητάω. Φέρτε μου άλλο παράδειγμα να σας πω. Όχι κατά προσέγγιση, νομίζω ο καθένας που θα ήταν σε παρόμοια θέση με μένα ή οποιοδήποτε υπαλλήλου του τμήματος θα προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά του σύμφωνα με την κοία που λέτε, αλλά θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Αν μου δίνετε το λόγο, ή ολοκλήρωση αν θέλει. Ολοκλήρωση αν θέλει και θα πω μετά. Εγώ δεν ξέρω για την κοία, για τα χρειάζεται, δεν είμαι νομικός, δεν επίσης, αυτού του αρχαιολογικού χώρου έχει 10 μαγαζιά υγειών που ενδιαφέρονται. Πόσα. Θα ρωτήσω κάτι εγώ, σαν μηχανικό. Γι' αυτό έχουν όλα σύμφωνη γνώμη. Με κάποιους όρους, αλλά έχουν σύμφωνη γνώμη. Αν θέλαμε να χτίσουμε αυτή την υποδομή τώρα, θα μας άφηνε να κάνουμε την υπέρβαση. Την υπέρβαση. Την υπέρβαση. Η υπέρβαση είναι υπέρβαση. Προφανώς και δεν. Ποιος θα σας άφηνε, η αρχαιολογία. Η αρχαιολογία τι δουλειά έχει με τις πολυδομικούς όρους. Η αρχαιολογία θα έλεγε, θα έρθω όταν, όταν σκάβετε τα θεμέλια και αν δεν βρείτε τίποτα, χτίστε το. Εμείς κάνουμε μια... Επίσης... Κύριος Καρατζούλας... Να πω δύο κουβέντες μου γιατί... Μετά η κυρία Δημοκούς. Όχι, εγώ είχα στην υπηρεσία να απαντήσω. Δεν είχα να απαντήσω σε όλους. Δεν περιμένω. Αναλυτικά, μια νομικές απορίες της υπηρεσίας. Ούτε είναι θέμα προσβολής, ούτε είναι θέμα. Κύριε Τζίμα, όχι, όχι, δεν έχω να πει. Όχι, ανήμονο. Γιατί είπατε, μας προσβάλλει ο κ. Παπαστελείου. Εγώ ήρθα η υπηρεσία να ακούσει την άποψη και να περιμένει. Κακώ τη ζήτησε προφορικά. Και πάντα πρέπει να τη ζητάνε γραπτά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, υπηρετούμε στο τμήμα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων δημοτικού ενδιαφέροντος. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών της κατηγορίας 3 της υγειονομικής διάταξης. Άρα παραμένει να είναι ένα κατάστημα δημοτικού ενδιαφέροντος. Στην ΚΙΑ, λοιπόν, δουλειά της υπηρεσίας είναι να συντάξει ένα συγκεκριτικό σημείωμα προς το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο που είναι η δημοτική, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. Και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τώρα έχουμε στείλει για όλα τα καταστήματα που έχουν προηγηθεί ή και για όσα θα ακολουθήσουν πλήρη εισηγητικά όσον αφορά την πληρότητα δικαιολογικών που εμείς κρίνουμε, έτσι ώστε να μην τίθεται θέμα αμφιβολιών στην κρίση των μελών του Συμβουλίου. Και αυτό το λέω γιατί. Ενώ η ΚΙΑ αναφέρει δύο δικαιολογητικά, όπως λέτε εσείς, το διάγραμμα κάλυψης περιοχής και την υπεύθυνη δήλωση. Ναι, που λέει η ΚΙΑ. Ναι. Το άρθρο 80 το οποίο εγώ επικαλούμε και πιστεύω ότι ισχύει ακόμη και για το οποίο αν δεν ισχύει ή δεν πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, φέρτε μου ένα έγγραφο να το λέει. Ποιο? Το άρθρο 80. Η ΚΙΑ ότι το λαμβάνει υπόψη. Όχι. Αν δεν πρέπει να το λαμβάνουμε περαιτέρω υπόψη.
Μα το ερμηνεύει και είστε νομικός, κύριε Πράγμα. Δεν είμαι νομικός. Είστε της πιάτσας. Δεν είμαι νομικός. Είμαι της πιάτσας, ναι, ναι, ναι. Αλλά σας προκαλώ για αυτά τα έγγραφα που έχουμε κάνει απαντήσεις. Εμείς έχουμε να κάνουμε με τους επιχειρηματίες καταρχήν, όχι με τους ιδιοκτήτες. Σε αυτά τα έγγραφα που έχουμε απαντήσει, αν μπορούσαν να μας πούνε ό,τι θέλουν. Αλλά δεν, αντί αυτών μας έκαναν υπομνήματα. Τέλος πάντων. Και επειδή ακριβώς το άρθρο 80 λέει για την προέλεγχο που εκτελείται, λαμβάνει υπόψη ζητήματα αποφρού της χρήσης γης, παρέθεση εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν πάρει χρήση γης, αλλά δεν μας είχαν καταθέσει και εμείς μετά από τη δική μας διαδικασία την πήραμε. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν, πρέπει σε ένα πλαίσιο συνεργασίας να μας τη φέρουν αφού την είχαν. Εκτός αν τους είχε παραπέσει. Εντάξει. Όχι, θα τα φέρουν μαζί. Και την προστασία του φυσικού πολιτιστικού περιβάλλοντος. Εδώ μπορείτε να μου πείτε ότι οφείλουμε εμείς να κάνουμε ενέργειες για να λάβουμε υπόψη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος για να ενημερώσουμε τα μέλη της δημοτικής κοινότητας. Αν κάναμε. Εσείς πιστεύετε, αφήστε μου να σας πω πώς ενεργήσαμε εμείς και σαν υπηρεσία. Και που ενεργούμε. Όχι μόνο πιστεύεις. Τι λέει ο νόμος στην κάμερα. Δεν μιλάω τόση ώρα. Θέμα ερμηνείας του νόμου είναι. Δεν ο νόμος αυτό που είπατε, ότι να μην ζητούμε παραπάνω έγγραφα πέρα από αυτό που αναφέρει, πες μου σε ποιο κεφάλαιο το αναφέρει και αν το αναφέρει στο κεφάλαιο της προέγγισης. Το λέει σε κάποια. Το λέει στη χορήγηση της άδειας. Ακούστε με κύριε, όταν. Γιατί το λέει στο άρθρο 3 διαδικασία. Σε εκείνο το άρθρο το αναφέρει. Γιατί εμπλάξατε τον αντιδήμαρχο. Όχι, στο να μην κάνει ερώτημα. Να μην κάνει ερώτημα στο νομικό συμβούλιο στην νομική υπηρεσία. Γιατί. Είχατε την προηγούμενη απάντηση κύριε Καρατζούρα. Εμείς είμαστε υποκτήτες. Και σας είπε και σας λέει, παρακαλώ, τα ξέρετε. Γιατί με την υπογραφή του τότε προϊσταμένου πάλι λέγατε ότι και για διατηρητέο κτίριο χρειάζεται να αποφανθεί η νεοτέρω. Και ήρθε λοιπόν και σας απάντησε το νομικό συμβούλιο, η νομική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης και σας λέει ότι δεν χρειάζεται και ότι αυτά που λέει η ΚΙΑ είναι περιοριστικά. Το έχετε στην υπηρεσία. Λοιπόν. Και όμως ταλαιπωρείτε τον κόσμο. Όχι εσείς προσωπικά, σαν υπηρεσία. Εμείς. Αυτό κάνετε. Δεν κάνετε τίποτα άλλο. Διότι αυτή την νομοδότηση την έχετε στην υπηρεσία. Όταν εμείς πήραμε στα χέρια μας τη σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογίας, γιατί μας κοινοποιήθηκε από την αρχαιολογία. Δεν είχατε καμία δουλειά να δείτε. Δεν είχατε αρμοδιότητα. Λοιπόν, δεν είχατε κανένα δικαίωμα να ερμηνεύετε, να εφαρμόζετε το νόμο πρέπει, όχι να ερμηνεύετε. Στην εφαρμογή του νόμου λοιπόν εμείς κρίνουμε ότι στα πλαίσια της εφαρμογής πρέπει να ζητήσουμε την τέτοια. Αν κάνουμε λάθος προσβάλλετε το αυτό. Πάτε μας όπου θέλετε. Τι να κάνουμε. Σκύλει τον κόσμο δεν τρέπεστε σαν υπηρεσία να στέλνετε, ξέρετε πόσο είναι μια δικαστική διαρεύνηση. 4.000 ευρώ. Και εγώ θα είμαι υπόλογος αν βγει αρνητική απόφαση. Να υποστώ τις συνέπειες. Ακούστε με. Εάν εσείς μπορούσατε να πληρώσετε και να καταδικαστείτε, να είστε σίγουρος ότι θα τους έλεγα πάτε στα δικαστήρια και χρεώστε την δαπάνη. Αλλά δυστυχώς με τον νόμο 100, με τον εισαγωγικό νόμο του 105, όποια λάθος κάνει η υπηρεσία οτιδήποτε, το πληρώνει ο δημότης. Ο πολίτης, ο δήμος, εμείς οι φορολογούμενοι. Λοιπόν, έτσι. Θα με αφήσει να ολοκληρώσω λίγο το σχετικό μου. Κάτσε με λίγο. Λοιπόν, εμείς. Στη διαδικασία της προέγκρισης είναι μια διαδικασία που γίνεται ακριβώς για να προστατεύσει τον ενδιαφερόμενο επενδυτή. Έτσι ώστε. Για την ιδιοκτησία. Διότι. Θέλει να νοικιάσει το ακίνητό της. Έτσι. Αν εσείς μου πείτε ότι δεν μπορώ να πάρω. Ποτέ από τον κύριο Χασιώτη, σας παρακαλώ. Μα κοιτάξτε, ο υπάλληλος και η υπηρεσία μιλάει στην αρχή. Δεν μιλάει. Όταν τοποθετούνται οι πολίτες ή όταν αρχίζουν οι σίγουροι να τοποθετούνται. Αν είχε κάτι να πει, ας το έλεγα την αρχή. Όχι, δεν με πειράζει. Παρακαλώ και επανειλημμένες φορές. Επανειλημμένες φορές. Στην υπηρεσία να θέλω. Σας παρακαλώ πολύ όσο μπορείτε. Σε λίγο. Λοιπόν, θα ήταν πολύ δυσμενές για τον επιχειρηματία να προχωρήσει. Γιατί αυτός μου, αν έπαιρνε την προέγκριση, την άλλη μέρα υπέβαλε δήλωση γνωστοποίησης και ήμασταν υποχρεωμένοι να του δώσουμε τη βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης στη διαδικασία την. Απλοποιημένη των καταστημάτων λιανικής διάθεσης τροφίμων υποδομών. Αλλά θα ήταν πολύ δυσμενές για τον επιχειρηματία να βρεθεί αντιμέτωπος με την αρχαιολογική υπηρεσία και. Δώστε την άδεια και αφήστε να είμαστε εμείς αντιμέτωποι.
Δώστε την εδώ, άδεια. Εδώ είναι η υπηρεσία. Και να είμαστε εμείς αντιμέτωποι. Άμα αποφασίσει η δημοτική κοινότητα. Γιατί λέω εγώ τώρα. Όταν μας γνωστοποιήθηκε λοιπόν η βεβαίωση της αρχαιολογίας περί σύμφωνη γνώμης για κατάστημα ψηλικών, το οποίο δεν είναι κατάστημα γενικού ενδιαφέροντος, είναι ένα εμπορικό κατάστημα, εμείς οι ίδιοι υποδείξαμε στον επιχειρηματία ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της κατηγορίας της περίπτωσης 18 της ΚΙΑ για πώληση τυποποιημένων παγωτών, για το οποίο δεν αποτείται προέγγιση. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Έτσι. Και όντως ήρθε ο επιχειρηματίας, υπέβαλε το αίτημά του και πήρε. Και λειτουργεί βέβαια για πώληση τυποποιημένων παγωτών, ειδός μπισκοτοπίας, σοκολατοπίας και ποτών. Και τα τσιγάρα ούτως ή άλλως έχουν απελευθερωθεί. Είναι ανεξαρτήτως του κανόνα. Αν ανοίγεται ένα κατάστημα 100 τετραγωνικό για να πλάει τσιγάρα και όχι να, να κάνει. Λέω εγώ τώρα. Λέτε. Αν το ερώτημα, δεν ξέρω εγώ ποιανού αστοχία ήταν, μπορεί να κάνω και λάθος. Αν το ερώτημα εξ αρχής ήταν της ετούσας προς την αρχαιολογική υπηρεσία, κατάστημα λιανικής διάθεσης και τροφίμων και ποτών, δεν θα είχαμε τώρα ζήτημα, θα είχαμε και τη σύμφωνη γνώμη της, έστω και με αυτούς τους όρους, οι οποίοι εμένα δεν με αφορούν. Είναι δικό τους θέμα. Εγώ αμέσως θα έκανα εισηγητικό. Και να σας πω γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μέσα στα θέματα κατάστημα απέναντι από την Παλαιά Μητρόπολη που την πρόσφατα ανακαινιστήστα και γεννησιαστήστα. Έχει σύμφωνη γνώμη. Αμέσως κάναμε εισηγητικό, έληξε η υπόθεση. Κακώς ζητάτε. Εσείς λέτε κακώς. Αν ζητάμε κακώς λοιπόν, είναι ένα μιας άλλης τάξης ζήτημα. Κακώς ζητάτε. Έτσι, κι αν ανατρέξουμε δηλαδή και αλλάξουμε εντελώς τη διαδικασία, είμαστε λάθος εμείς. Αλλά θέλω να γίνει. Γιατί εμείς κάναμε ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχουμε απάντηση. Ότι εφόσον είναι κοντά σε μνημείο, απαιτείται η συμφωνία. Υπαλλήλου. Υπαλλήλου. Έτσι. Λέτε, αλλά τι να κάνουμε, υπάλληλοι. Εάν ήθελε ο Δήμος, γιατί πια την ευθύνη την έχει ο Δήμος που σας ανέχεται. Σαν υπηρεσία να λειτουργείτε έτσι. Αν ήθελε λοιπόν, ας ρωτούσε την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ή το Δικηγορικό Σύλλογο ή όποιο θέλει. Όχι υπάλληλο. Και το Υπουργείο Σερβού λέει να ξέρει, νομικά. Ο λόγος στον κύριο Δημάρχο. Εμείς για να αποστρέψουμε λίγο τη διαδικασία, κρίναμε ότι πιο ισχυρό είναι το άρθρο 80, ώστε να ζητήσουμε έγγραφα πρόεδρος ως υπηρεσία, της οποίας πολιτικός προϊστάμενος είναι. Αυτό αποφάθηκε η υπηρεσία. Εσείς βέβαια ένα πολιτικό όργανο θα μπορούσατε να αποφαθείτε κάπως διαφορετικά. Αλλά και επίσης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση που η απάντηση ήταν αρνητική να προσφύγουμε στην αποκεντρωμένη και μετά στα διοικητικά δικαστήρια. Και εκεί σε μια ανάπτυξη. Δηλαδή βάζουμε τους πολίτες 4.000 δαπάνη. Έχετε επίδυση, παιδιά, πόσο είναι τα παράβολα για να προσφύγουμε. Να πω κάτι, κύριε Χασιώτη. Πιστεύετε ότι αν έρθει αύριο μια σύμφωνη γνώμη θα είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με αυτήν. Για το μια σύμφωνη γνώμη. Για δεν κατάστημα. Θέλω εσείς λέτε ότι δεν θέλετε. Να ζητάτε για κανένα κατάστημα. Αυτό είναι λοιπόν μια άλλη τάξη ζήτημα και αφορά τη διαδικασία, όχι το συγκεκριμένο κατάστημα. Γιατί όπως και να έχει, η σύμφωνη γνώμη θα ήταν και θα ήταν διατυπωμένη όπως υπάρχει και για το τέτοιο. Δεν είναι κανένα αρμοδιότητα να το ρωτήσω. Έχει γίνει μια νομιμοποίηση χώρου σε αυτό το κατάστημα και το οποίο δεν πέρασε από σύγχρονη νόμιμη της αρχαιολογίας. Ίσως δεν έπρεπε να περάσει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Επίσης... Μην διακόπτετε παρακαλώ, μην θα μιλήσετε όταν έρθει η ώρα. Γιατί δεν την προσβάλλετε το σύμφωνη νόμιμη της αρχαιολογίας. Σας παρακαλώ. Εμείς έχουμε να κάνουμε ένα διακεκριμένο χώρο εκεί πέρα το οποίο είναι μνημείο και στο οποίο και στα άλλα καταστήματα για τον οποίο ενδιαφέροντος έχουμε ζητήσει ανάλογη γνώμη της αρχαιολογίας. Το ίδιο πράξαμε σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή ακολουθήσαμε μια δεφατινή. Δεν κάναμε καμία εξαίρεση. Ζήτησαμε τη σύγχρονη γνώμη της αρχαιολογίας. Εν μέρη μας δικαιώνει το έγγραφο το οποίο στείλαν οι ενδιαφερόμενοι στην αρχαιολογία για κατάστημα ψηλικών και το οποίο η αρχαιολογία δίνει τη βεβαίωσή της για κατάστημα ψηλικών που δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει. Με κάποιους όρους, 5 διαφορετικούς όρους. Είναι στη διάθεση πιστεύω τα μία σας να εξετάσετε όρους με τους οποίους η αρχαιολογία δεν έχει αντίρρηση για τη λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος, αρκεί να εφαρμοστούν ή παρακατώ. Άρα
Αν ήταν τρεμίδα με αυτήν την κυρία Σάνο, που συγγνώμη που θέλω να το διακόπτω, αν είναι να προωθήσουμε τι αρχαιολογικέ τη διαθέσει. Επίσης η υπηρεσία, ας πούμε, δείχνει να μην μεροληπτεί και να προτείνει στον επιχειρηματία. Κοιτάξτε, η υπηρεσία θα πρέπει να σεβαστεί και τις πιέσεις που δέχεται και από την αρχαιολογία. Έτσι, να μην κάνει ερμηνεία του νόμου, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν είμαστε εμείς όργανο το οποίο θα πάρει απόφαση. Υπάρχουν όργανα τα οποία και νομίζω ότι αξίζει για ένα κατάστημα σαν το δικό σας να εξαντλήσετε το νομικό ζήτημα. Δηλαδή, εάν ένα μαγαζί αυξηθεί στα τετραγωνικά του σε εκείνη τη συγκεκριμένη θέση στην οδό Ηλιάς, δεν είναι υπεραξία καταστήματος, δηλαδή δεν αξίζει το κόστος του δικαστηρίου γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι αξίζει. Εμείς δεν είμαστε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι σε αυτήν την περίπτωση. Να το αποδεικνύω μόνο λίγο, θα μιλήσετε όταν μιλήσετε. Κάντε υπομονή. Ήδη έχει περάσει πάρα πολύ ώρα, σας παρακαλώ. Κατόπιν τούτου, κατόπιν τούτου, εμένω στην εισήγηση. Είστε ένα όργανο το οποίο θα πρέπει να πάρει την απόφασή του. Το συμπληρωματικό το δώσατε. Το συμπληρωματικό. Το σημερινό εισηγητικό. Το έχετε. Το δώσατε. Λογικά. Λοιπόν, δεν είχα τίποτα άλλο. Στην κυρία δεν υπάρχει. Όχι, δεν είναι σχετικό. Είναι ένα ενημερωτικό που αναφέρουμε αυτό, αν θέλετε να σας ολοκληρώσω, ότι μας ήρθε εγγνώση την επόμενη της ημέρας της συνεδρίασης, που έγινε 16-17-5, μας ήρθε το έγγραφο της αρχαιολογίας, που είναι διατύπωση σύμφωνης νόμης και βάσει του οποίου παροτρύναμε τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να κάνουν τη διαδικασία που δεν απαιτεί προέγγιση. Δηλαδή, τυποποιημένη. Όχι, όχι, για να μην είναι τα ψηλικά. Ναι, η περίπτωση 18. Τα ψηλικά, με την έννοια του όρου, είναι μασουράκια κι αυτά. Εντάξει, εντάξει, για να μην. Έχετε τα εγώ πρώτα θέλω να βάλω ένα εύλογο ερώτημα. Σήμερα το θέμα, ποιος το επαναφέρει, η υπηρεσία ή οι πολίτες ζήτησαν να επανέλθει. Για να βολή. Οι πολίτες ζήτησαν να επανέλθει το θέμα. Είχαμε την ενημέρωση ότι η υπηρεσία το επαναφέρει. Οι πολίτες λοιπόν ζήτησαν. Η υπηρεσία δεν ξεπεστράφει για να το επαναφέρει. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά πριν ένα μήνα, έτσι και παραπάνω, είχε αναβληθεί το θέμα λόγω της αποχής των δικηγόρων και είπα ότι θα φέρουν ένα συγκεκριμένο περιστατωμένο υπόμνημα, στο οποίο θα αναφέρετε όλες αυτές τις καινούργιες διατάξεις, τις οποίες δεν λαμβάνει υπόψη η υπηρεσία. Το έχετε φέρει αυτό το υπόμνημα. Δεν σας τα μοίρασα. Φέρατε μόνο τις διατάξεις. Το νόμος GR κτλ. Δεν έχετε φέρει κάποιο υπόμνημα στο οποίο αναφέρεται όλο αυτό το ιστορικό. Έχει βγει υπομνήματα ο φάκελος, κυρία Σίγουρη. Δεν μας έχουν δοθεί τα υπομνήματά σας. Είναι μέσα στο φάκελο, έχουν τα ίδια πράγματα. Απλώς τώρα σας δώσαμε και να δείτε και τον ίδιο τον νόμο. Τώρα, η υπηρεσία την προηγούμενη φορά πριν ένα μήνα δεσμεύτηκε ότι θα υποβάλει ερώτημα. Έτσι, με αυτή την εντύπωση μείναμε οι Σίγουροι. Στο νομικό σύμβουλο. Εγώ δεν μίλησα. Συγγνώμη. Ήμουνα παρόν. Εκεί πέρα καθόμουν. Άκουσα τον κύριο Χασιώτη, ο οποίος είχε μια επιθετικότητα κατά της υπηρεσίας και κάποιων υπαλλήλων. Δεν πήρα θέση όμως, γιατί θεώρησα ότι ήθελε ο ίδιος αναβολή της συζήτησης. Έβλεπε πορεία, όχι μόνο ο σύμβουλος δημοτικής κοινότητας, και έβλεπε πορεία από οποιοδήποτε βαριότη σήμερα θα ήταν η εξής. Σε μια πόλη, όπως η Βυζαντινά Ρωσία, όπου από Βυζαντινά Μνημεία, που το θέμα ανακύπτει προφανώς συνέχεια στους χώρους της υπηρεσίας σας, τουλάχιστον για εσάς. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει χαρακτηρισμένη ζώνη Α, ζώνη Β, όπως καταλάβαμε όλοι από τις κείμενες διατάξεις. Έτσι. Και άρα το θέμα έγινε μόνο στο κατά πόσο προσβάλλεται η αισθητική σε σχέση με γυμνιάζοντα αρχαιολογικά Βυζαντινά μνημεία. Έτσι. Και όπως μας είπατε το Υπουργείο, εδώ πραγματικά είναι να γελάει κανείς το πώς απαντούν τα Υπουργεία, αν είναι κοντά σε μνημείο, φοβερό. Έτσι. Είναι καθαρά δηλαδή εσείς, ένας απλός υπάλληλος, θα ερμηνεύσετε αν είναι κοντά σε μνημείο και αν πρέπει να αποκληθεί ο φάκελος, αν πρέπει να ζητηθεί τη γνώμη την υπηρεσία ή όχι. Και λέω λοιπόν, εμείς σαν κοινότητα, σκρίπτα μάλλον, δεν έπρεπε σήμερα να έχουμε όλα αυτά που μας είπε και ο Παστεριού, ο οποίος έφυγε νωρίτερα, σε ένα υπόμνημα δικό του, έτσι, τη γνωμοδότησή του, ότι να πει όλα αυτά τα αντίθετα από αυτά που μας εξέθεσε η δικηγόρη της άλλης πλευράς. Έστω όμως να έχουμε και τις δύο πλευρές, για να μπορούν οι σύμβουλοι, επειδή δεν νομοθετείς, έχω τη χάρη να είμαι νομικός, έτσι, να μπορέσουν να βάλουν κάτω τα στοιχεία και να βγάλουν μια απόφαση. Διαφωνώ κάθετα με τον κύριο Παστεργίου και με εσάς εν μέρει που είπατε ότι πάτε αν θέλετε στην αποκεντρωμένη διοίκηση ή πάτε στα διοικητικά δικαστήρια. Όχι. Εμείς σαν όργανο
Εφόσον έχουμε όλα τα απονείμματα μπροστά μας, έχουμε τα στοιχεία, θα μπορούσαμε ίσως να δώσουμε μια λύση στο θέμα, εάν κρίναμε ότι μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε το άρθρο 80 κατά το δοκούν της Δημοτικής Κοινότητας. Δεν έχουμε όμως τα στοιχεία στα χέρια μας. Ας μας φέρει ο νομικός σύμβολος του Δήμου τις απόψεις του Δήμου, γιατί τόσο καιρό ο Δήμος δεν έχει μια εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμοδότηση για αυτά τα θέματα. Να πει, κύριε Καρατζούλα, κύριε Ασλάνο, εσείς, διοικητικοί παράγοντες του Δήμου και αιρετοί, όταν αντιμετωπίζετε τέτοια θέματα, να ακολουθείτε αυτό. Γιατί από που μας αναφέρει ο κ. Χασιώτης, ότι υπάρχει ήδη σε εισαγωγικά δεδικασμένο, δεν θα θεωρήσω το δικασμένο μια γνωμοδότηση, δεν ξέρω αν έχει γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο, η οποία λέει αυτά τα θέματα, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει χαρακτηρισμένη ζώνη Α και Β, δεν χρειάζεται να χαθέτε την προέλευση. Άρα εμείς σαν όργανο, πώς πρέπει να πράξουμε. Να μην πούμε και εμείς κάποιο δοκούν είναι κοντά σε μνημείο ή όχι, και άρα θέλει τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Λοιπόν, σε κάθε ούτε κατάσταση... και δικαστήριο μπορούμε να γίνει. Άρα, η πρόταση δική μου, γιατί ακούμε πολλά σήμερα, δεν έχουμε πρόταση. Η πρόταση δική μου είναι να κάνει ερώτημα η δημοτική κοινότητα στο νομικό σύμβολο του Δήμου. Επαναλαμβάνω, σκριπτά μάρε, να μας απαντήσει εγγράφως ποια είναι η θέση του Δήμου. Να μας φέρει η πλευρά των διαδίκων το επώνυμά τη. Επίσης, σημειώνω εδώ ότι η δημοτική κοινότητα δεν έχει πολυσιεργήσει ούτε μέρα. Ο λόγος τον οποίο ανέβαλε για λόγους της πλευράς των ετούντων, οι οποίοι ζήτησαν ένα μήνα αναβολή λόγω της αποχής των δικηγόρων. Και εγώ τουλάχιστον, σαν σύμβουλος, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται η συνεδρίαση η επόμενη, εφόσον λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία, για να μπορέσουμε να αποφανθούμε. Εσείς, σαν Δήμος ΔΕ, να απαντήσετε. Και αν ο κ. Παστεργίου, ο οποίος επιλέγεται μια απλή απόφαση του εφετείου Χανίων, του 10 παρακαλώ, πριν την κύρια του 13. Και λέει, εγώ σαν πολίτης ανεργόμουν σήμερα, σε μια υπηρεσία του Δήμου. Και έλεγα, για αυτή την αίτηση που έχω κάνει, πάρτε και μια απόφαση του διοικητικού εφετείου Χανίων. Τι θα μου λέγατε, μου φέρεις μια απλή απόφαση εφετείου. Δεν με ενδιαφέρει. Πήγαινε στα διοικητικά δικαστήρια. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να δεχτώ από τον εκάστοτε νομικό σύμβουλο του Δήμου να μου φέρει οποιαδήποτε εφετειακή απόφαση. Εγώ θέλω την γνωμοδότησή του, θέλω τα υπομνήματα της άλλης πλευράς και τότε θα απαντήσω σε δημοτική κοινότητα. Να πω μια κουβέντα που ίσως σας βοηθήσει. Λοιπόν, όλα αυτά και την εισήγηση εμείς την κάνουμε στα πλαίσια του προελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 80. Αν δεν θέλουμε να λειτουργούμε σύμφωνα με το άρθρο 80, ζάμπα βρισκόμαστε εδώ πέρα. Μετά το 2006 το δημοτικό και κοινοτικό κώδικα, δεν υπάρχει άλλη νομοθεσία. Υπάρχει. Αλλά δεν καταργεί το 80. Δεν κάνετε σαν την κυρία Ποτάριδου που λέει εγώ είμαι αρχαιολογία και εγώ είμαι πάνω απ' όλα. Η κυρία όμως δεν καταργεί το άρθρο 80. Μπορεί να το λαμβάνει υπόψη που το καταργεί όμως. Η κυρία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση, ξέρετε νομικά τι σημαίνει. Ο λόγος τον κύριο Κεφαλίδη. Καταγράφεται κυρία Σαραβούλα, αλλά αν είναι η άξιο πώς νομοθεί. Ναι. Είναι τελικά υπογεγραμμένη. Επομένως, ελέγχει το χαρακτήρα της νομοθέτησης εφόσον απευθύνεται μπροστά σας. Δεν μας απάντησε ο Δήμαρχος, όμως δεν υπομένει. Κυρία Τζίμα, εγώ σας είπα, προτείνησα να... Κυρία Τζίμα, αυτό που λέτε έχει εν μέρη βάση. Ναι, δεν υπάρχει νομοθέτηση, αλλά όταν απευθύνεται με καταγραφή σε χώρο ο οποίος καταγράφεται και μπορούν να κρατηθούν πρακτικά, τότε είναι γνωμοδότηση. Το είπε μπροστά σα. Είναι γνωμοδότηση. Εγώ σήμερα το μαθαίνω, ούτε του γνωρίζω του ανθρώπου, ούτε είχα κάποια επαφή. Εν πάση περιπτώσει, σα λέω για αυτό το κομμάτι συγκεκριμένο. Ρωτώ, εσεί γιατί μου το στείλετε τελικά αυτό το ερώτημα. Ποιο ερώτημα. Αυτό που είχαμε ετοιμάσει. Το ονοματεπώνυμό σα από κάτω και ούτε δεν στάλει ποτέ. Είναι σχέδιο αυτό, συγγνώμη. Είναι σχέδιο. Το σχέδιο έστω. Ένα έγγραφο, αν δεν φέρει υπογραφή, είναι ένα. Γιατί τελικά αλλάξατε την γνώμη σα, αν έχετε πιστεί ότι θέλει περαιτέρω διαρεύνηση στο θέμα. Γιατί δηλαδή αρκείστε στην ερμηνεία που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, ενδεχομένως όπως είπατε δεν είναι ασφαλμένη. Γιατί λοιπόν δεν στείλατε αυτό το ερώτημα, απαντήστε μας. Θεώρησα ότι θα πρέπει σε αυτό το σημείο να δεχτώ την άποψη της υπηρεσίας. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό δεν νομίζω ότι αρκεί να δει στην δημοτική κοινότητα αυτή τη στιγμή. Δεν αρκεί η άποψη της υπηρεσίας, όπως βλέπουμε υπάρχουν ασάφειες. Κυρία Τζίμα, θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς, θα σας πω ότι ο νομικός σύμβουλος του Δήμου είπε τη γνώμη του. Και η γνώμη του ήταν ότι συμφώνησε με τον κύριο. Όχι, κοιτάξτε, ακούστε ποια είναι, ότι θέλει γραπτό ερώτημα. Είπε ότι συμφώνησε με τον κύριο Χασιώτη ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ζώνη χαρακτηρισμένη, έτσι δεν χρειάζεται γνώμη τη αρχαιολογία. Δεν είπα αυτό. Με συγχωρείτε, δεν είπα καθόλου. Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ αυτό κατάλαβα. Είπα ότι χρειάζεται γνώμη τη αρχαιολογία, αλλά συμφώνησε ότι δεν υπάρχει χαρακτηρισμένη ζώνη άνθρωπη. Για την προέκληση δεν χρειάζεται.
Όχι, δεν είπα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8. Έτσι πιστεύω. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Πέρα από το αν πιστεύετε, θέλετε να σας δώσω τα άρθρα του σχετικά του αρχαιολογικού νόμου. Χρειάζεται, τα ξέρουμε. Δεν είναι το 13, πόμουν εκτός. Έτσι. Εμένα αυτό που με κάνει εντύπωση είναι, επειδή ήμασταν τη Βέρεια όλοι και γνωρίζουμε τη Βέρεια, το συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργούσε πριν λίγα χρόνια. Πώς λειτουργούσε, πώς είχε άδεια λειτουργούσε και σήμερα δεν μπορεί να πάρει αυτό το μαγαζί. Η ταμπακέρα είναι ο τείχος που σήμερα θα κλειστεί. Αυτή είναι η ταμπακέρα, κύριε Κεφαλίδη. Θα μ' αφήσετε τι μέσα. Τη δίνει τη σύμφωνη χρόνια αρχαιολογία. Τι δίνει, απλά βάζει όρους. Θα λειτουργήσει το κατάστημα. Εξάλλου ξέρουμε ότι η προέγκριση δεν είναι άδεια. Το να δώσουμε μια προέγκριση δεν είναι άδεια. Δεν είναι άδεια. Είναι μια τάξη που μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Απλά για την ιδιαιτερότητα αυτή μπορεί την άλλη μέρα να καταθέσει μια γνωστοποίηση και παίρνει άδεια. Έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Με την προέγγιση, όχι, αλλά και την άλλη μέρα. Εγώ λέω αυτά που είπε ο νομικό σύμβουλο. Εγώ βλέπω ότι γύρω-γύρω από το συγκεκριμένο μαγαζί υπάρχουν πολλά μαγαζιά τα οποία λειτουργούν. Και μου κάνει εντύπωση γιατί το συγκεκριμένο μαγαζί δεν μπορεί να πάρει άδεια. Δεν είπε κανεί ότι δεν μπορεί να πάρει άδεια, ρε παιδιά. Δεν ξέρω εγώ αν θα γκρεμίσει ή όχι. Να μου φέρει συμφωνή γνώμη. Κύριε Καρατζούλα, μπορεί να το. Συγγνώμη. Λοιπόν, εγώ έχω να πω αυτά, ότι κάτι δεν μου αρέσει στην προηγουμένη περίπτωση και η γνώμη δική μου είναι, και δεν θέλω να επηρεάσω τους άλλους σύμβουλους, ότι αν αποφασίσουμε σήμερα για να δώσουμε προέγκριση ή όχι, η δικιά μου γνώμη είναι να δώσουμε προέγκριση. Υπάρχει και το κοινωνικό στοιχείο. Εγώ είμαι σύμφωνος να δώσουμε προέγκριση. Όπως υπάρχουν στα άλλα καταστήματα, να δώσουμε την προέγκριση και από εκεί και πέρα ας πάνε ό,τι υπόλοιπα χαρτιά θέλουν να καταθέσουν, άμα χρειάζονται χαρτιά από την αρχαιολογία και θα αποφανθεί μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και βασίζομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Παπαστεργίου, ότι δεν υπάρχει ζώνη χαρακτηρισμένη από την αρχαιολογία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω, που είμαι 25 χρόνια επιχειρηματίας. Γιατί πρώτη φορά τα ακούω αυτά εδώ, πέρα ήρθα να ενημερωθώ. Απορώ εφόσον υπάρχει έτοιμο φυλάδιο, πινακάκι, το τι χρειάζεται να υποβάλει ο κάθε επιχειρηματίας για να διοδοτηθεί ή να πάρει προέγγιση. Για ποιο λόγο όλα τα υπόλοιπα. Αφού μας καλύπτει ο νόμος και τους υπαλλήλους και τη δημοτική κοινότητα. Για ποιο λόγο όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ήταν να ρωτήσω. Εφού υπάρχει συγκεκριμένο. Λίστατε οι απόψεις εδώ, γι' αυτό. Το νόμος του κράτους δεν είναι. Ναι. Και το άρθρο 80 νόμος του κράτους είναι κατ' εμέ. Και η δημοτική κοινότητα είναι στη μέση αυτή τη στιγμή που για μένα είναι πάρα πολύ κακό στο θέμα της δημοτικής κοινότητας, ξαναλέω. Παρακαλώ. Την Κία. Λοιπόν. Λοιπόν, εμείς εκπροσωπούμε, είμαι ο πρόεδρος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βρίσκονται εδώ πέρα και οι γραμματές, βρίσκονται και μέλη. Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ, σαν σύλλογος, είναι πέρα από το θέμα που έχουν τα παιδιά. Είναι ότι τα καταστήματά μας είναι πάρα πολλά και όπως λέει ο κύριος Χασιώτης, είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της πόλης. Θα παρακαλούσαμε να δείξετε και η κοινότητα και ο Δήμος και η συστημική πάλι του Δήμου τον ανάλογο σεβασμό σε εμάς που καθημερινά δίνουμε τον αγώνα μας και είμαστε οι πιο χτυπημένοι και ταλαιπωρημένοι ελεύθεροι επαγγελματίες της πόλης. Δεν είμαστε παράνομοι, εννοείται ότι θέλουμε να τηρηθεί η νομιμότητα, αλλά όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πούμε έγκριτους νομικούς, να μας αναλύουν και όχι μόνο για σήμερα, μας έχουν αναλύσει και κατά καιρούς, και ο κύριος Χασιώτης τουλάχιστον, δεν πιστεύω να μην δεν είναι από όλους μας αναγνωρίσιμος και νομικός και σαν άνθρωπος που υπηρέτησε την πόλη μας. Συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα δικαιολογητικά για να πάρει το κατάστημα το δικό μου και οποιοδήποτε επίδοξο επιχειρηματία, έστω μια απλή προέγκριση ή την οριστική άδεια λειτουργίας, αισθάνομαι εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος και εκπρόσωπος όλων των καταστημάτων αυτών τα οποία υπηρετούμε, θυγμένος, διότι βλέπω ότι ναι μεν ο νόμος μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη και έρχεται ο Δήμος μας ο ίδιος και μας κάνει τη ζωή πιο δύσκολη. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που τοποθετήθηκε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Ασλάνοβου, κάποια στιγμή εσείς πιστεύετε ότι τα λεφτά μας τρέχουν από τις τσέπες μας και μπορούμε να προσφύγουμε και στο τάδε δικαστήριο. Όχι, είπα, απευθύνομαι στην τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Ασλάνοβου. Εσείς νοικιάζετε κατάστημα, δεν είστε. Εμείς νοικιάζουμε κατάστημα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι
επειδή ο Δήμος δεν πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις βάσει νόμων, να ταλαιπωρούμαστε. Και μετά να νοικιάσετε. Αν το κάνετε πριν ελέγξετε, τότε είναι πρόβλημα. Όταν θα κάνετε κατάστημα, κύριε Στάνκο, θέλετε να μου πείτε αυτό που είπατε. Λοιπόν, επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι η γνωμοδότηση της αρχαιολογίας από τη στιγμή που το ζητάει η υπηρεσία του Δήμου, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε μια αίτηση και να τη δεχτούμε. Απλά ίσως δεν ξέρετε κάποιοι εδώ ότι ο χρόνος γνωμοδότησης της αρχαιολογίας για το κατάστημά μας μπορεί να πάρει από ένα μέχρι και 4 μήνες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Όχι, δεν είπα αυτό, αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι αν πραγματικά, αυτά που λέει ο κύριος Χασιώτης είναι νόμιμα και νομικά κατεστημένα. Είναι μεγάλο συνάθεση κοινού, δεν είστε το ίδιο κατάστημα αυτό που συζητάμε. Λάθος κάνει, κύριε Στάνο. Είναι καταστήματα για τον υπόλοιπο διαθέτω. Όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά υπαγόμαστε και τα υπόλοιπα καταστήματα στις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις. Κάνετε λάθος, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι μιλάμε για τα ψυχικά αλλά όπως θα αντιμετωπίσουμε το ένα, τα δικαιολογητικά είναι ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω ότι εάν πραγματικά αυτά που ισχυρίζεται ο κ. Χασιώτης είναι νόμιμα και αυτά πρέπει να ακολουθηθούν. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει και ένα δικαιολογητικό που λέει στην οριστική άδεια ότι πρέπει το κατάστημα για ένα χρόνο να μην έχει σταματήσει την λειτουργία του. Κύριε Χασιώτη, νομίζω έτσι δεν είναι. Για ανανέωση αδείας. Για ανανέωση αδείας. Αυτό στα δικαιολογητικά που ζητάει ο Δήμος δεν υπάρχει. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν δύο διφορούμενα δικαιολογητικά. Υπάρχει μία λίστα δικαιολογητικών που ισχυρίζεται ο κ. Χασιώτη και μία λίστα δικαιολογητικών. Ωραία. Θα παρακαλούσαμε εμείς σαν σύλλογος. Και θα προβούμε σε ενέργειες στις αμέσως επόμενες μέρες, ώστε εάν η διαδικασία είναι τόσο απλή να τη δεχτεί ο Δήμος και να συνεχίσουμε να ανανεώνουμε και να βγάζουμε άδειες στα καταστήματά μας απλά και να σταματήσουμε να ταλαιπωρούμαστε και οικονομικά και ψυχολογικά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, ο λόγος στον κύριο. Λοιπόν, επειδή με μπερδεύουν όλα αυτά τα νομικά και τα νομικά και τα λοιπά, θέλω να μιλήσω. Ναι, λοιπόν θέλω να μιλήσω για την ουσία του πράγματος. Εμείς είχαμε λοιπόν αυτό το μαγαζί που είναι ασυνδιοκτήτης. Λοιπόν, είχαμε αυτό το μαγαζί. Συγγνώμη κύριε, δεν μιλήσω για την πόλη σας. Κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Να μιλήσω για την πόλη σας. Δεν μιλήσω για την πόλη σας. Τι παραπάνω θέλω να πω. Μίλησα για την μιλάμε, μην ξαναμιλήσουν οι πολίτες. Θα ξαναμιλήσουν οι πολίτες. Είναι γνωστά αυτά που θα πείτε, είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε. Ναι, ότι εμείς προσωπικά δεν θέλαμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί με μπαρ και τα λοιπά, για να μην έχει φασαρία και τα λοιπά. Επιλέξαμε να πάρουμε, να δώσουμε την άδεια, να το δώσουμε, να το νοικιάσουμε σε ανθρώπους που θα έχουν μια πολύ, ένα χαμηλό προφάλι. Είτε πάρει, είτε δεν είναι, δεν μας αφορά. Το θέμα είναι να... Όχι, αφορά, αφορά. Αφορά, γιατί... Είναι νόμιμα όλα. Θέλω να πω για τον παραλογισμό του πράγματος. Θα μπορούσαμε να το είχαμε δώσει σε ένα εμπορικό κατάστημα που από ό,τι ξέρω δεν θα πετούνται αυτά τα χαρτιά και να ήταν το πιο εξτρέμ μαγαζί. Αλλά τι κάναμε μας εντάξει, η ουσία πια είναι. Δευτερόλεπτα, ευχαριστώ πολύ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα ενημερώσουμε φυσικά τα μέλη μας και τα μαγαζιά μας ό,τι αφορά τον νόμο, έτσι. Ότι τα δικαιολογητικά που ζητούνται και για την προέλευση και για την αντικατάσταση, γιατί εγώ παιδεύτηκα προσωπικά με το δικό μου μαγαζί, και τα ξέρετε, μήνες. Θα ενημερώσουμε τα καταστήματά μας και να ξέρετε, οι υποθέσεις σαν τη σημερινή θα έρθουν κι άλλες εφόσον πολυσυεργήσουν σε υπηρεσία του Δήμου. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Η διαδικασία. Να πω μια κουβέντα μου. Αν μου επιτρέπετε κιόλας, έτσι. Αν είχαμε τη σύμφωνη γνώμη, και εγώ προτείνω κιόλας άμα θέλετε, η υπηρεσία να κάνει έγγραφο και να πει αν οι όροι που αναφέρονται στο έγγραφο της αρχαιολογίας για τη σύμφωνη γνώμη του καταστήματος που ψηλικούν. Μα δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Αυτό, αυτό είναι η δικιά σας άποψη. Και είναι δικιά μου άποψη. Είναι αυτή που υποστηρίζετε τέλος πάντων. Αυτό που υποστηρίζει η μεριά σας. Κοιτάξτε, συγγνώμη. Κοιτάξτε. Είναι εκπρόσωπος των καταστημάτων. Μπορούν να απευθούν σε νομικούς, να κάνουν ερώτημα, να μας φέρουν μια εμπεριστατωμένη και να την στείλω εγώ για να ελεγχθεί. Λέτε ότι είναι νόμος του κράτους και το άρθρο 80 είναι νόμος του κράτους, κάθε με. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αν κάνουμε ερώτημα στην εφορία αρχαιοτήτων. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν θέλετε να μ' ακούσετε, μάλλον. Δεν θέλετε να μ' ακούσετε. Γιατί, κύριε Καρατζούλα, την εφορία αρχαιοτήτων που δεν υπάρχει σαν όρος, τη χρησιμοποιείτε κατά πράξη. Εσείς πιστεύετε ότι δεν υπάρχει σαν όρος. Υπάρχει η κάπα ζήτα κλασικών. Σήμερα είναι εφορία αρχαιοτήτων.
Γιατί. Δηλαδή έτσι έχει με το ονομαστή, να σα πω. Έχει με το ονομαστή. Ναι. Από ποιον. Με βάση ποιο πράγμα. Στα έγγραφα, να σα πω. Δεν είναι δηλαδή το έγγραφο που έχει η σύγχρονη γνώμη. Μη στηρίζει κάθε μα φορά. Το λέω λοιπόν, γιατί θέλετε να τη βάζετε πάντα μέσα στο πλήρω. Εγώ θέλω να την βάζω. Έτσι. Ξύπνησα το πρωί, ήρθε η κυρία Κοτούλη και λέω για αυτήν θα βάλω την τέτοια. Έτσι λέτε εσεί. Έτσι λέτε εσεί. Εγώ τι αναλαμβάνω. Εγώ τι αναλαμβάνω με τα έγγραφα που εγγράφω, υπογράφω. Δυστυχώς είσαστε άστοχος σε αυτή την τοποθέτησή σας. Πολύ άστοχος. Πολύ άστοχος. Πολύ άστοχος. Ρώτα για μένα και μετά άλλα να μου πεις αυτό για το μεροκάματο του φόντου. Και η Μάρκης ως κυρία αρχαιολόγος σας. Για αυτή την πίστια. Πάντα πες την καταφορία. Πολύ προτιμούς κάνετε. Για αυτή την σύμφωνη γνώμη, καταλάβατε τώρα, η διαφορά είναι με την αρχαιολογική υπηρεσία και με εσάς και καθόμαστε εμείς εδώ και χαλάμε τις καρδιές μας. Εσείς την εξουσία, εσείς την έχετε, να μην έχετε. Σας παρακαλώ. Σήμερα η αρχαιολογία, άμα θέλει, μπορεί να σας κάνει διαδικασία ότι δεν τηρείτε τους όρους που αναφέρονται στην σύμφωνη γνώμη της και η οποία σύμφωνη γνώμη έχει βγει μετά από τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη. Μα πουθενά δεν αναφέρεται ότι πρέπει να βάλουν την αρχαιολογία. Τι το λέτε σήμερα. Παρακαλώ, κύριε Καρατούλα. Εσάς βολεύει αυτό. Μετά από όλα πρώτη φορά, κυρία Πρόεδρε, έχω δει υπηρεσιακό παράγοντα να γίνεται ο θεματοφύλακας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, επιχειρηματολογεί, λες και έχει συμφέρον που δεν έχει υπέρ της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Υπέρ της προστασίας της δημοτικής κοινότητας. Δεν είναι το θάρρος της γνώμης σας, γι' αυτό. Δεν ως κάτω στα πρόσφατα. Αν είναι το πράγμα εδώ, αν είναι το πράγμα εδώ. Μετά από όλα όσα ακούσαμε, αν είναι το πράγμα εδώ. Ακούσα σου πω, κύριε, εγώ σε πούλησα από το χέρι, ούτε σας έκανα κοινωνία. Εντάξει, κατάλαβες. Δεν σηκώνω το χέρι. Δεν έκανες έτσι. Έτσι σταμάτα και σηκώνω το χέρι. Σε κακαλένα, είναι πολύ θυμωμένος από τίποτα. Με πάρα κάτω, εμείς θα αποφασίσουμε. Θα μαλώνεις με τον υπάλληλο και εμείς θα σε ακούμε. Για ποιο λόγο. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος, κύριε. Καταφέρατε αυτό που είπε ο κ. Σκασκόδη να μας κάνει να μαρκονέψει εδώ πέρα. Τελείωσε. Μετά από όλα όσα ακούσαμε, ακούσαμε τη μία πλευρά, ακούσαμε την άλλη πλευρά. Το κατάστημα μπορούσε και έχει ανοίξει κιόλας, λειτουργεί ως... Λειτουργεί, ωραία. Θα μπορούσατε το θέμα από την αρχή να μην το φέρετε στη δημοτική κοινότητα, επιμένατε όμως να το φέρετε στη δημοτική κοινότητα. Επιμένατε. Πού να το πηγαίνω. Περιμένετε. Περιμένετε, να το πιστώ. Υπάρχει η εκκρεμότητα με την αρχαιολογία, μεταξύ εσάς και της αρχαιολογίας. Το φέρετε το θέμα όμως σε εμάς, να βγάλουμε εμείς το φίδι από το λάθος που λέει η παροιμία. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται όλο τώρα, όλο αυτό, εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα. Ουδέποτε η δημοτική κοινότητα έφερε κάποιο εμπόδιο σε κάποιο πολίτη για να μπορέσει να πάρει την προέκλησή του και να κάνει την έναρξη εργασιών. Πάντα σεβάστηκε τους επιχειρηματίες, τουλάχιστον και επιθυμίας κ. Λάμου που ξέρω και της δικής μου. Η πρόταση δική μου είναι, μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, επειδή η δημοτική κοινότητα βρέθηκε στη μέση χωρίς να ευθύνεται και θέλαμε σήμερα να κάνουμε γραπτό αίτημα στον νομικό σύμβουλο, απλά δεν προλαβαίναμε γιατί και ο πολίτης ήθελε να έρθει ξανά το θέμα μετά την απόρριψη. Γι' αυτό και ήρθε ο νομικός σύμβουλος εδώ, να τα πει προφορικά. Να γίνει ένα γραπτό αίτημα στον νομικό σύμβουλο, όπως επίσης και στην αρχαιολογία, το οποίο πρέπει να το έχει κάνει η υπηρεσία νωρίτερα. Και να μην είμαστε εμείς εδώ πέρα να απολογούμαστε, γιατί πράγμα να απολογούμαστε. Ούτε ευθυνόμαστε το ότι εσείς έχετε 5 μήνες να ανοίξει το θέλετε να πάρετε την άδεια, την προέκλησή σας. Δεν τα λέτε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε. Δεν τα λέτε καθόλου καλά. Τι δεν κάνω καλά. Η πρόταση δική μου τώρα. Τρεις θέσεις που παίρνουν τώρα είναι λαθασμένες και τρεις. Λοιπόν, θέλουμε τη γνώμη. Την γνώμη. Δεν καταλάβατε γιατί θα μην το πει όσες. Δεν είμαστε δικαστήριο. Από τη μια πλευρά, από και την άλλη πλευρά. Τι θέλετε να κάνετε, εγώ τι θέλετε να κάνετε. Η μια πλευρά λέει ότι η αρχαιολογία δεν μπορεί να αποφαίνεται επί παντός επιστήμης. Δεν έχει ανάμειξη αρχαιολογία. Το κατάστημα δουλεύει, κάνει μεροκάματα ο πολίτης. Όχι. Αφήστε να μα
απάντησή τη, να μα δώσει και ο νομικό σύμβουλο του Δήμου. Δεν θα ενημερωθεί. Δεν θα ενημερωθεί. Γιατί τόση βιασύνη. Γιατί φέρετε τη δημοτική κοινότητα σε αυτό το σημείο. Γιατί μα πιέζετε έτσι. Μετά από 6 μήνες μου μιλάτε για βιασύνη. Μου μιλάτε σοβαρά αυτή τη στιγμή. Σοβαρότατα σα μιλάω. Τι λέτε. Σοβαρότατα σα μιλάω. Πόσο δύσκολη κατάσταση έχω βρεθεί. Εσύ και γιατί να βρεθώ εγώ σε δύσκολη κατάσταση. Οφείλατε, ο Δήμος ζητάει κάποια χαρτιά. Αν είναι λάθος αυτά τα χαρτιά που ζητάει ο Δήμος, ναι. Θα το προσβάλλω. Όχι ο Δήμος, όχι ο Δήμος. Υπηρεσία το κάνει. Υπηρεσία ο Δήμος είναι αυτό. Λοιπόν, τα μέλη θα έρθει σε ψηφοφορία. Είναι η πρόταση της κυρίας Τσίμα που λέει να πάει να πάρουμε την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Να πω κάτι εδώ πέρα. Το ότι εγώ πρότεινα κάτι τέτοιο, παρακαλώ, να πω το λίγο μισό λεπτό. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με την πρόταση απόρριψης του Δήμου. Μόνο για τον λόγο που θέλω πραγματικά να υπάρχει και γραπτά η απάντηση του νομικού συμβούλου του Δήμου και μετά εγώ δεν δεσμεύομαι πόσο θα. Αυτό εννοείται. Αναλόγω στην απάντηση. Εγώ έχω συμπεράνει την όλη διαδικασία ότι ο Δήμος δεν λαμβάνει υπόψη τις νεότερες διατάξεις. Θεωρώ ότι για την προέγκριση δεν χρειάζεται αρχαιολογική υπηρεσία. Αλλά θέλω να λέει στα ο Δήμος ότι χρειάζεται για αυτό. Ότι θεωρείτε ότι δεν χρειάζεται. Αυτό πέστε. Όχι, δεν είπατε. Εσείς είπατε να πει νομικό σύμβουλο. Πέστε αυτό. Πέστε αυτό και πέστε. Να κάνουμε ψηφοφορία. Θα το βάλουμε σε ψηφοφορία. Να τελειώνουμε. Στην αρχαιολογία επίσης. Επίσης ο κύριος Κεφαλίδης είπε να έρθει τώρα σε ψηφοφορία. Ποιος θέλει να έρθει τώρα σε. Κύριε Πρόεδρε, στην αρχαιολογία τι θα ρωτήσετε. Αν είναι αρμόδια. Όχι. Τι θα σας πει η αρχαιολογία. Γιατί πάνε στα πάλι την αρχαιολογία. Γιατί την αναφέρει το. Γιατί κινήθηκε ένα έγγραφο που ήταν σχέδιο. Εμείς στο σχέδιο της προετοιμασίας. Κύριε Καρατζούλα, μια και είστε συμμέτοχο στην κουβέντα, εμείς προτείνουμε ότι πρέπει να δοθεί η προέγκριση. Διότι η αρμοδιότητα να αποφανθεί έχει η δημοτική κοινότητα. Έχουν εκτεθεί όλες οι απόψεις. Ο κύριος, εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Παπαστεργίου, σας είπε ότι δεν είναι χαρακτηρισμένη με ζώνη Α ή Β καμία περιοχή στη Βέρεια. Μην κάνετε το συνήγορο του διαβόλου. Εγώ συνοψίζω και δεν απευθύνομαι σε εσάς, απευθύνομαι στον ζώο. Για να μην κάνουμε διάλογο. Σας είπε ο κύριος Παπαστεργίου ότι δεν είναι χαρακτηρισμένη Α ή Β. Γνωρίζετε και είναι εδώ και νομική στην Αθήνα ότι από τη στιγμή που δεν είναι χαρακτηρισμένος Α ή Β, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 10, βάσει του οποίου δόθηκαν αυτοί οι όροι του αρχαιολογικού νόμου, δεν έχει λόγο η υπηρεσία η αρχαιολογική. Συνεπώς, να δοθεί η προέγκριση, διότι αυτά που προσκομίστηκαν είναι αυτά που απαιτεί ο νόμος και αυτό ζητούμε. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα, εάν για οποιοδήποτε λόγο η αρχαιολογική υπηρεσία σας ζητήσει να ανακαλέσετε στη συνέχεια την άδεια, να το αποφασίζετε, αν είναι νόμιμο αυτό που σας θα σας ζητήσει, ανακαλέστε την. Αλλά στην προέγγιση δεν μπορείτε να ρωτήσετε. Η πρόταση του κυρίου Κεφαλίδη, ποιος συμφωνεί με την πρόταση του κυρίου Κεφαλίδη. Να πέσει σε ψηφοφορία το θέμα. Και ο κύριος Κεφαλίδης, παρακαλώ. Ο κύριος Κεφαλίδης. Περίμενε τόσο καιρό, θα περιμένει να έρθει και η απάντηση από αυτές τις υπηρεσίες. Η πρόταση δική μου είναι αυτή. Ωραία, συμφωνείτε? Τρεις. Τέσσερις. Αναβάλλεται για δεύτερη φορά. Αναβάλλεται για δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά δεν υπάρχει. Θα τα συζητήσετε εσείς, θα τα συζητήσετε στο δημοτικό συμβούλιο. Όχι, δεν είναι σαν επιτροπή ποιότητα ζωή. Δεν ξέρω, ισχύει το ίδιο. Όχι, την πρώτη φορά δεν έχει συζητηθεί και κάτι.
Την πρώτη φορά δεν συζητήθηκε καν. Βέβαια αυτό θα το δουν και οι τέτοιοι. Δεν συζητήθηκε καν. Η ιδεολογία του ψήφου μου είναι που δεν οφείλω να ιδεολογήσω, αλλά η ιδεολογία του ψήφου μου είναι ότι από τη μια πλευρά, από την άλλη, και πρέπει να μου πει και δε, αυτό θα ρωτήσω. Δεν μπορώ να πάρω κάποια απόφαση εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτά όφειλαν να γίνουν πολύ νωρίτερα, δεν έπρεπε να έχει το θέμα στη δημοτική κοινότητα, έπρεπε να λυθούν πολύ νωρίτερα. Δεν μπορώ να κάνω κάποια άλλη διευκόλυνση. Εμείς προσέξτε, επειδή το μήνυμα σου αναφέρεται σε εμάς, εμείς πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι το θέμα είναι ξεκάθαρο. Η σχέση δηλαδή μεταξύ του 80 και εκεί είναι ξεκάθαρο. Εντάξει. Πάντως εσύ τουλάχιστον δέχεσαι το 80, αυτό είναι ευχαριστικό σύστημα. Κύριε Καρατζούλα, ακούστε με, πριν έρθω εδώ, συμβουλεύτηκα τρεις διοικητικού εφέτες του Διοικητικού Δικαστηρίου. Εάν εσείς ξέρετε περισσότερα νομικά από αυτούς, να τα βάλετε. Αλλά είναι τροπή. Μην επιμένετε να ταλαιπωρείτε τον κόσμο. Είναι τροπή που κάνετε αυτό. Και κύριε Αντιδήμαρχε, να το ξέρετε. Πάρτε απόφαση σαν πολιτική ηγεσία. Βάλτε την υπηρεσία σε μία σειρά. Δεν μπορεί να παρανομεί. Παρανομεί η υπηρεσία. Παρανομεί. Διότι ερμηνεύει νόμο